Ραδιομέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νεοσύστατο Ράδιο Μέρα, ένα ραδιόφωνο που φαίνεται ότι έρχεται για να προσθέσει πράγματα στο ραδιοφωνικό τοπίο. Είμαι ο Νίκος Μοσχόπουλος, είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου, όπως συνηθίζουν να λένε εδώ πέρα φίλοι και ακροατές εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Και είμαι στην πολύ χαρούμενη θέση να καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Ράδιο Μέρα που με κάλεσε για να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα με τον γραμματέα του κόμματος, του Μέρα 25, με τον κύριο Βαρουφάκη. Και θέλω να ελπίσω ότι θα είναι μια πάρα πολύ έτσι όμορφη ανθρώπινη κουβέντα. Εγώ να ευχηθώ προκαταβολικά να μακροημερεύσει το Μέρα 25, να έχει να προσθέσει στο πολιτιστικό, στο πολιτικό, ραδιοφωνικό τοπίο, να φέρει μια καινούργια νότα. Και επειδή μακρηγόρησα, λέω πολλά ως άνθρωπος του ραδιοφώνου που είναι μπροστά σε μικρόφωνο, θέλω να καλωσορίσω τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Νίκο, σε ευχαριστώ από το βάθος της ψυχής μου. Σε καλωσορίζω κι εγώ στην ευρύτερη οικογένεια του Ραδιομέρα, γιατί ξεκινάει το Ραδιομέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αθήνα λειτουργεί εδώ και καιρό. Mm-hmm. Και θέλω να σημειώσω ότι είμαστε ένα μικρό κόμμα, αλλά έχουμε δώσει όλο μας το είναι στη δημιουργία ενός χρήσιμου για ανθρώπους πέραν των ορίων του Μέρα 25 ραδιόφωνο, σε μια περίοδο που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ρίξει τη χώρα μας στα πολύ χαμηλότερα, στα πολύ χαμηλά σκαλιά της διεθνούς κατάταξης όσον αφορά το ελεύθερο ραδιόφωνο, την ελεύθερη τηλεόραση, την ελευθεροτυπία. Και επιτέλους το Ράδιο Μέρα έρχεται και με στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει, ξεκινάμε από την Αθήνα για να καταλήξουμε στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να γίνεται και ανάποδα. Αλλά τέλος πάντων είμαστε εδώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να είσαι η πρώτη φωνή του Ράδιο Μέρα Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά σημειολογικό και για μένα, αποτελεί τιμή. Αλλά το ζήτημά μας δεν είναι αυτό. Να πω, κύριε Βαρουφάκη, ότι εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν για να στηθεί αυτό το ραδιόφωνο, μετά από συνεννοήσεις που είχαν με εσάς, κάνανε τα πάντα. Και βέβαια θέλω να υπογραμμίσω από την αρχή ότι η πρόθεσή μου είναι να γίνει μια κουβέντα ανθρώπινη. Όχι με τους όρους της τηλεοπτικής βαρβαρότητας που βλέπουμε να συμβαίνει στα τηλεοπτικά μέσα, τα οποία θα τα κριτικάρουμε βεβαίως. Έτσι, να μάθει ο κόσμος και πράγματα για εσάς, πέρα από την πολιτική σας δράση, τις απόψεις του κόμματος, τις θέσεις. Και ξεκινώντας λοιπόν, και αφού ευχαριστήσουμε για όλα τα υπέροχα πράγματα που μας έχουν ετοιμάσει εδώ πέρα οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, μέχρι και σοκολάτες μπορώ να πω, ας μεταφέρουμε μια εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, ξέρω ότι αγαπάτε το ραδιόφωνο. Γιατί αγαπάτε το ραδιόφωνο? Γιατί έχει τις καλύτερες εικόνες. Όπως συνηθίζω να λέω. Πραγματικά, αν σκεφτείς, ακόμα και το θέατρο, το ραδιοφωνικό θέατρο, έχει την καλύτερη σκηνογραφία. Γιατί με το μυαλό σου φτιάχνεις τις εικόνες ακούγοντας τους ήχους και ακούγοντας τους διαλόγους. Πάντοτε θεωρούσα το ραδιόφωνο πάρα πολύ πιο κοντά στην ανθρώπινη φαντασία, mm-hmm. στη λογοτεχνία, στη μουσική, από ότι η τηλεόραση με τη βαρβαρότητα της εικόνας και την τυραννία του θεάματος. Έχω κάνει ραδιόφωνο. Πολλά χρόνια πριν. Αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να τα ακούσουμε εδώ πέρα. Θα σου πω την ιστορία. Μιλάμε στον ελληνικό καταρχάς. Βεβαίως. Και μια και έχουμε μια χαλαρή συζήτηση, θα πάω πίσω στο 1989, όταν μόλις είχα μεταναστεύσει από τη Βρετανία στην Αυστραλία. Και τότε η ιστορία έχει ενδιαφέρον, γιατί και μια ελληνική διάσταση. Ήταν τότε το βρώμικο 89, αν θυμάστε. Φτάνω ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνη, μου ζητάνε να πάω στην τηλεόραση την κρατική να σχολιάσω τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το έκανα. Δημιούργησα κάποια σχέση με τους ανθρώπους της κρατικής τηλεόρασης, της Australasian Cert, ABC λέγεται. Και μέσα σε κάποιους μήνες τελικά έκλεισε μια συμφωνία να γίνω παραγωγός μιας ειδησιογραφικής τηλεοπτικής εκπομπής. Mm-hmm. Που το έκανα
στο πλάι της πανεπιστημιακής μου δραστηριότητας από χόμπι και από ενδιαφέρον. Πώς κατέληξα στο ραδιόφωνο? Μετά από 3-4 μήνες αυτής της εκπομπής, η ηγεσία της Αυστραλιανής ΕΡΤ έφερε έναν πάρα πολύ σπουδαίο δημοσιογράφο από την Βρετανία, από το BBC, δηλαδή από την Μητρόπολη της Αυστραλιανής Περιφέρειας, έτσι, να αξιολογήσει τις εκπομπές της Αυστραλιανής Τηλεόρασης. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο όταν ζούσα στην Αγγλία τον παρακολουθούσα ως θεατής, ως τηλεθεατής και τον είχα σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και μου δόθηκε ευκαιρία να φάω μεσημεριανό μαζί του για να μου πει τη γνώμη του για την εκπομπή στην οποία εγώ ήμουν producer, ήμουν παραγωγός. Πιάσαμε συζήτηση για τα πάντα, μόνο για την εκπομπή δεν μιλήσαμε. Στο τέλος του λέω, πες μου τώρα και την άποψή σου για την εκπομπή που έδωσα τόσες ώρες και εβδομάδες της ζωής μου και μήνες. Μου λέει, αγαπητό μου παιδί, είχε αυτό το στυλ, το βρετανικό, το φλεγματικό, το σνομπίστικο. Ήταν και υπότης της βασίλισσας. Α, μάλιστα. Βέβαια. Μου λέει, αγαπητό μου παιδί, εξαιρετικό ραδιόφωνο. Αυτή ήταν η κριτική του. Και με το που μου το λέει, καταλαβαίνω ότι έχει δίκιο. Γιατί ήταν μια ωραία εκπομπή μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε παίρνεις κάποια 2-3 από τα θέματα της ημέρας και τα αναπτύσσεις. Φωνάζεις κόσμο, δείχνεις βίντεο και τα... Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν καθόλου εικονοκεντρικός. Έφερα ανθρώπους να μιλήσουν για αυτά που θεωρούσα ότι έπρεπε να συζητηθούν, χωρίς να έχει εικόνα όμως, χωρίς να έχει βίντεο. Αν κάποτε μου λέγανε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, άμα δεν έχει βίντεο, δεν μπορούμε να το καλύψουμε το θέμα, τηλεόραση είμαστε. Εγώ τους λέω, γιατί μια χαρά μπορούμε να το καλύψουμε. Τελικά έκανα καλό ραδιόφωνο. Οπότε την επόμενη μέρα μίλησα με τον διευθυντή της Αυστραλιανής ΕΡΤ, λέω, παρετούμε. Έχει δίκιο ο υπότης. Ο υπότης. Άμα με θέλετε, δώστε μου μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και έκανα μια ραδιοφωνική εκπομπή 16 χρόνια. Μια φορά τη βδομάδα. Απίστευτο. Ένα δεκάλεπτο. 10 λεπτά τη βδομάδα για 16 χρόνια. Οπότε αυτή είναι η σχέση μου με το ραδιόφωνο. Άρα, εγώ παρόλο που θα ξεκινούσα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι πρώτες σας ραδιοφωνικές μνήμες. Το γύρισε στον πληθυντικό όμως πάλι. Εντάξει τώρα. Έχω ένα πρόσωπο μπροστά μου το οποίο έχει ένα θεσμικό ρόλο και κυρίως αυτό είναι που σέβομαι. Ξέχνα το θεσμικό ρόλο. Εντάξει. Νίκος Γιάννης. Πάμε. Εντάξει, Γιάννη. Ξεκινώντας λοιπόν να ρωτήσω ποιες είναι οι πρώτες σου ραδιοφωνικές μνήμες, εδώ το περάσαμε αυτό το πεδίο. Εσύ μου είπες ότι έχεις 16 χρόνια προϋπηρεσία στο ραδιόφωνο, έστω με ένα δεκάλεπτο, έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε κι άλλους εδώ στο στούντιο που έχουν μια εμπειρία από το ραδιόφωνο. Σιγά σιγά όμως, όταν έρθει η ώρα τους. Τώρα, έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη, συχνά. Έτσι. Είναι μια πόλη που θα την επέλεγες να ζήσεις εάν οι υποχρεώσεις σου δεν σε κρατούσαν στην Αθήνα? Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ πιο όμορφη πόλη από ό,τι είναι η Αθήνα. Αυτό είναι γνωστό. Γιατί? Βοήθησε και η φωτιά που την έκαψε και επανακτίστηκε, επανεκοδομήθηκε σαν μια ανθρώπινη πόλη. Δεν ξέρω γιατί η Αθήνα είναι κακάσκημη. Μετά από την αντιπαροχή και τον τρόπο με τον οποίο εγώ μεγάλωσα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα προάστιο των Αθηνών, το παλιό Φάληρο, πάνω στη θάλασσα, που θυμίζει και λίγο Θεσσαλονίκη, γιατί έχει την προμενάδα κτλ. Ήταν από τις πιο ωραίες γωνιές της Μεσογείου. Σήμερα είναι σαν μια Κυψέλη πάνω στη θάλασσα. Ναι. Ακόμα το αγαπάω το παλιό Φάληρο, αλλά πραγματικά κάθε φορά που περνάω από τους δρόμους του παλιού Φαλήρου, αναπολώ το Φάληρο στο οποίο εγώ μεγάλωσα και στενάζω. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, όταν περπατάω εδώ στην πόλη, λέω: κοίταξε να δεις, αυτοί δεν τη χαλάσαν την πόλη τους. Αυτό παθαίνουν όσοι δεν έχουν παιδικά βιώματα. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά στη Θεσσαλονίκη οι επισκέπτες την βλέπουν με μια συναισθηματική αποφόρτιση. Όχι όπως και εσείς την καταστρέψατε, αλλά όχι όσο εμείς. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα έχω να πω ότι την πετύχατε τη Θεσσαλονίκη σε μια εκπληκτική λιακάδα. Δεν είμαστε έτσι συνήθως το χειμώνα και το φθινοπωράκι. Εδώ έχουμε μια ομίχλη η οποία μας έχει διαποτίσει αιώνες. Λειτουργεί στο DNA μας. Ναι. Είναι ένα με εμάς, με το δέρμα μας. Όμως σας έκανε μια πάρα πολύ ωραία χάρη ο καιρός σήμερα και έχουμε μια εκπληκτική λιακάδα. Ιδανική και για την απογευματινή εκδήλωση.
η οποία, να το πούμε, νομίζω πως δεν το είπαμε από την αρχή της εκπομπής, να το πούμε, δώσαμε μια παρένθεση και θα το ξανατονίσουμε, ότι σήμερα το απόγευμα ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης συναντιέται με πολίτες της πόλης της Θεσσαλονίκης σε μια εξαιρετική εκδήλωση, από ό,τι φαίνεται και έτσι όπως έχει οργανωθεί από τους ανθρώπους του κόμματος, στο σινεμά, στο Θέατρο Ιδεών Φαργκάνη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε μία έτσι πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση, με ερωτήματα, προβληματισμούς, τα οποία θα τεθούν από τους πολίτες εδώ πέρα της πόλης. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ και να δίνω σε εσάς κυρίως, σε σένα Γιάννη, το λόγο. Λοιπόν, να πω ότι εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε αποδομήσει λίγο την ομορφιά της. Μας έχει μείνει ένα παραμυθιακό στοιχείο το οποίο το κουβαλάμε. Έτσι, μάθαμε από τα παιδικά μας χρόνια αυτό το συμβασιλεύουσα, συμπρωτεύουσα. Πάντα αυτή η πρόθεση είναι η οποία υπάρχει μπροστά στους προσδιορισμούς για τη Θεσσαλονίκη. Συνηθίσαμε να είναι δεύτερη, εν πάση περιπτώσει. Το έχουμε καταστήσει σαφές και το ίδιο μας έκαναν και οι άρχοντες οι οποίοι έχουν περάσει και από εδώ πέρα και από την κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν νιώσαμε δηλαδή ότι η Θεσσαλονίκη απέκτησε ποτέ το μητροπολιτικό ρόλο τον οποίο έπρεπε να έχει εδώ πέρα και αυτό που της άξιζε ιστορικά. Σαν επισκέπτης αυτή την πόλη, αλλά και σαν άνθρωπος που έχει μια πιο έτσι διεισδυτική ματιά στα πράγματα, ποια εντοπίζεις ότι είναι τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης? Το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης δεν είναι ότι δεν είναι συμπρωτεύουσα ή ότι δεν είναι πρωτεύουσα. Καλά, καταρχάς, αν ήταν η πρωτεύουσα, το έχει καταστραφεί πλήρω. Την Αθήνα την κατέστρεψε ότι δεν είναι η πρωτεύουσα. Το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης είναι το σιδηρούν παραπέτασμα που ορθώθηκε μετά το 1945. Γιατί η πόλη αυτή ήταν όχι πρωτεύουσα, βασιλεύουσα της Μεσογείου, ήταν το λιμάνι που συνέδεε Ανατολή με Δύση, ήταν μια πραγματικά κοσμοπολιτική πόλη, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ήταν το σταυροδρόμι μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ευρώπης. Η πρώτη μετά την Μία, έτσι τη λέγανε. Ακριβώς. Η Βυζαντινίκα, οπότε μετά την Κωνσταντινούπολη. Αθήνα, ένα παλιό χώρο ήταν. Και έτσι, μάλιστα για ιστορικούς λόγους, να πούμε ότι είχε κάποτε συζητηθεί, θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας στη Θεσσαλονίκη, όχι Κωνσταντινούπολη. Αλλά μην πάμε πίσω, δεν είμαστε και τόσο. Οπότε με τον ψυχρό πόλεμο, ορθώνεται μερικά χιλιόμετρα πιο εδώ ένα σιδηρούν παραπέτασμα. Ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος κατέληξε στο Γράμμο και στο Βίτσι, όπως κατέληξε, ουσιαστικά εξαφάνισε ένα μεγάλο κομμάτι των προοδευτικών ανθρώπων από τη Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη εγκλωβίστηκε, δηλαδή ουσιαστικά όλος ο ζωτικός χώρος της Θεσσαλονίκης εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Ήταν χειρότερο από αυτό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη μετά από το 1200. Έτσι, έχεις μια πόλη που είναι φτιαγμένη να είναι κοσμοπολιτική και κέντρο διερχομένων, εμπορίου, ιδεών, κινημάτων, και εγκλωβίζεται. Εγκλωβίζεται μέσα σε ένα συμβατόπλεγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Και μετά αρχίζει να γίνεται η διαλκυστίδα με την Αθήνα. Μια διαλκυστίδα μιζέριας. Αν θα έχεις το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αν θα έχεις και το Υπουργείο δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο η Θεσσαλονίκη είχε αναδειχθεί σε μια πραγματικά κοσμοπολιτική πόλη. Ελπίζω ότι στο μέλλον αυτός ο ρόλος θα επανέλθει. Αλλά βέβαια πρώτα πρέπει να ξεπεράσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη νέα διαίρεση της Ευρώπης μεταξύ, γιατί είχαμε μια διαίρεση βορρά-νότου, βορρά-νότου, τώρα έχουμε και διαίρεση Ανατολής-Δύσης. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και το κίνημα της ειρήνης και το κίνημα των νέων. Το νέο κίνημα δεσμεύτων που το ΜέΡΑ25 πρωτοστατούμε να στηθεί παγκοσμίως, γιατί όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα έτσι ώστε πόλεις, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, να ξαναγίνουν κέντρο, σοβαρό κέντρο διερχομένων ιδεών, κινημάτων, πλούτου, πολιτισμού. Ναι. Σωστά ανέφερες, Γιάννη, ότι στην ιστορικότητά της τα είχε τα χαρακτηριστικά αυτά η Θεσσαλονίκη και ένας πληθυσμός εδώ πέρα, ο οποίος διατηρεί να έχει, εξακολουθεί να έχει ακόμη την αίσθηση της αποδοχής, ήταν πολύ περήφανος για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μια αγκαλιά για κόσμο ετερόκλητο, για πληθυσμούς ετερόκλητους. Είχαμε εδώ πέρα Εβραίους, είχαμε Σέρβους, είχαμε Σλάβους, είχαμε Τούρκους και φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποτε είχαν βρει και έναν πολύ ωραίο τρόπο να ζουν αρμονικά.
Όμως πραγματικά εγώ θέλω να μεταφέρω εδώ πέρα το αίσθημα των συμπολιτών μου, των ανθρώπων που ζούμε καθημερινά. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ εύκολα προσπελάσιμη. Κανείς πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί από τη μια μεριά στην άλλη, ας πούμε, σε πολύ λίγο χρόνο. Είμαστε εδώ, όπως συνηθίζουμε, αλλά λέμε ένα μεγάλο χωριό. Μεταφέρονται πάρα πολύ γρήγορα οι απηχήσεις, τα αισθήματα του κόσμου σε κουβέντες, σε συζητήσεις, παραίσθηση κτλ. Αν λοιπόν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη του σήμερα, γιατί το παρελθόν πέρασε και δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε, και βάλουμε τα προβλήματα της πόλης σε μια αξιολογική σειρά, θα έλεγε κανείς σήμερα θα ανέφερε και το μετρό, θα ανέφερε και τη ρήπαση του Θερμαϊκού, θα ανέφερε και άλλα τέτοια πράγματα. Όμως, Γιάννη, έχω την αίσθηση ότι αυτό που πλέον έχει αναδειχθεί σε πρόβλημα πρώτου μεγέθους στην πόλη μας είναι η ανεργία. Η ανεργία που έχει πλήξει την πόλη, και για να μην είμαστε τοπικιστές και γίνουμε αυτό που δεν θέλουμε να είμαστε, θα μιλήσω και για τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Mm-hmm. Έτσι. Έχουμε απίστευτα απελπιστικά στατιστικά δεδομένα. Έχουμε μια ανεργία που στους νέους αγγίζει το 70%, τραγικό, και ένα ποσοστό το οποίο στο μέσο όρο του πληθυσμού εδώ της περιοχής έχει ξεπεράσει το 30%. Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά πράγματα. Έχουμε μία εγκύτητα με τη Βουλγαρία, μία εγκύτητα με την Τουρκία. Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες φύγανε και πήγανε εκεί για διάφορους λόγους. Τι δεν εφαρμόστηκε σε επίπεδο πολιτικής, πολιτικών επιλογών, και φτάσαμε εδώ σε αυτό το μαρασμό. Δηλαδή σε σημείο πια που νομίζω ότι μέσα τους οι άνθρωποι της πόλης δεν τους απασχολεί το μετρό κυρίως πια. Γιατί έχουν τεθεί ζητήματα επιβίωσης. Δεν θα έχουν πληρώσει το εισιτήριο του μετρό όταν ολοκληρωθεί. Τώρα, για το μετρό μπορούμε να κάνουμε επίσης 2-3 σχόλια εδώ πέρα, γιατί κανείς μπορεί να πει πολλά. Έτσι. Η απάντηση που θα σας δώσω, Νίκο, κινείται σε δύο διαφορετικές διαστάσεις. Το ένα είναι το πιο επιδερμικό, το άλλο είναι το πιο βαθύ. Και το επιδερμικό πονάει. Έτσι, άμα κάνει τσουριφλιστή η επιδερμίδα σου, δεν είναι ευχάριστο. Θυμάμαι στο Eurogroup το 2015. Τότε που Σόιμπλε και Σία φωνάζανε, γουρδιάζανε, υπόγραψε. Το μνημόνιο, το τρίτο. Και τους έλεγα, δεν μου λέτε βρει συνάδελφοι, έχετε δει τι λέει αυτό εδώ μέσα. Θέλει να πάω το ΦΠΑ στο 24%. Τύπο, συνειδητοποιείτε ότι η Βουλγαρία είναι τίποτα. Μια πετριά από τη Θεσσαλονίκη, από την Ξάνθη, από την Κομωτινή, και εκεί έχουν 12% ΦΠΑ. Μου ζητάτε να βάλω 100% προπληρωμή φόρου στους μικρομεσαίους. Με 29% ποσοστό φόρου. Στην Βουλγαρία το ξέρω ότι είναι 10% με 0 προπληρωμή. Δεν συνειδητοποιείτε ότι... Και δεν μιλάμε για μια χώρα που είναι από την άλλη μεριά του παραπεντάσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, έχουμε κοινή αγορά. Ενιαία αγορά. Γιατί να μείνει ο επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη και να μην πάει στη Βουλγαρία να πληρώνει ελάχιστους φόρους και να πουλάει στη Θεσσαλονίκη? Με κοιτάγαν. Δεν τους ενδιέφερε βέβαια, είναι άλλο το θέμα τους εκείνων. Θα ήταν αντισυνθηκολόγοι του ελληνικού λαού. Δεν με ενδιέφερε στη θέση τους. Να απαντήσω και να δώσω λύση σε ένα πρόβλημα που αφορά μια ξένη χώρα. Αυτή ήταν η τακτική τους έτσι κι αλλιώς. Η τακτική τους ήταν η συνθηκολόγησή μας. Να μας πάρουν τα αεροδρόμια με μηδέν, να δείξουν στο δικό τους το λαό, στο γερμανικό λαό, τι παθαίνει κάποιος που τους λέει όχι. Αυτό ήταν το θέμα, έτσι. Αυτό είναι η μία διάσταση. Αλλά είναι η σημαντική διάσταση. Είναι ο λόγος για τον οποίο ένας τεράστιος αριθμός επιχειρήσεων έχει σηκωθεί και έχει φύγει και έχει πάει εκεί. Πουλάει εδώ. Αλλά παράγει εκεί και έχει θέσεις εργασίας εκεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ανικανότητα της ελληνικής αστικής τάξης, της ελληνικής άρχουσας τάξης, όλες αυτές τις δεκαετίες, να σχεδιάζει την οικονομική της αναπτυξιακή πολιτική. Δηλαδή, στην Ελλάδα φτιάξαμε μία βιομηχανία, σαν τραπάτρα, σε δύο κύματα. Το ένα κύμα είναι Γιούγκερμαν, δεκαετία του 20-30, έτσι, με μηχανήματα από τη Γερμανία, στο Μεσοπόλεμο ουσιαστικά. Αυτό κατέρευσε όλο με τον εμφύλιο πόλεμο, με την κατοχή και μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Και μετά έχουμε τη δεύτερη βιομηχανική ελληνική επανάσταση, που είναι σχέδιο Marshall, δεκαετία του 50, έτσι, που εκεί υπήρξε κάποιο σχέδιο. Δεν ήταν ελληνικό, αλλά τέλος πάντων υπήρξε μία άνθηση.
και στην Αθήνα, στην Αθήνα, στην Ελευσίνα, την ακρίβεια, στο Θριάσιο, και στο Βόλο, και στην Πάτρα, και στη Θεσσαλονίκη, και λίγο στη Θράκη. Ωραία. Χτίστηκε ένα βιομηχανικό μοντέλο, το οποίο όμως δεν είχε πόδια ισχυρά. Άρχισε να καταραίει από το 1973, με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Έτσι, έχεις από τη μία μεριά αύξηση της τιμής της ενέργειας, καλή ώρα τώρα, και παράλληλα έχεις την προσπάθεια των κυβερνήσεων μετά το 1974 για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει προστασία με δασμούς και άλλους τρόπους προστατευτισμού της ελληνικής. Και αρχίζει η διάλυση, η κατάρρευση. Έρχεται και το μετά το μνημόνιο και διαλύεται όλο το πράγμα. Εμείς ως ΜΕΡΑ25, το πρώτο πράγμα που κάναμε, και το κάναμε μάλιστα εδώ, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, πριν από 2-3 χρόνια, μετά από πολλή μελέτη, καταθέσαμε. Μάλιστα, αφιέρωσα όλη μου την ομιλία εν μέσω κορονοϊού το 2020 σε αυτό που ονομάζουμε πράσινη βιομηχανική επανάσταση. Όπου είχαμε πει κάποια πράγματα για την Πάτρα, κάποια πράγματα για το Βόλο, αλλά είχαμε πει Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, το κέντρο της παραγωγής και διανομής πράσινου υδρογόνου σε συνδυασμό με εργοστάσια παραγωγής θαλάσσιων αναμογεννητριών, δηλαδή ένα συγκροτημένο πρόγραμμα για το πώς δεν θα χάσουμε την επόμενη βιομηχανική επανάσταση. Γιατί αυτές οι βιομηχανίες που κλείνουν, έτσι, θα κλείσουν. Θα κλείσουν λόγω του διεθνούς καταμερισμού εργασίας. Εδώ κλείνουν στη Γερμανία. Ολόκληρη η Volkswagen έχει τεράστιο πρόβλημα και το μισά το λόγο ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης τελείωσε. Πάμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εδώ θα σχεδιάσουμε καμιά φορά, επιτέλους, πώς δεν θα χάσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Οπότε είναι αυτά τα δύο. Το ένα είναι το μνημόνιο, το οποίο εντελώς εκδικητικά εκδικείται ένα λαό, ο οποίος δεν τους το έφταξε και σε τίποτα. Ουσιαστικά στέλνοντας τις επιχειρήσεις μας στη Βουλγαρία, από τη Βόρεια Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι δεν υπάρχει σχέδιο. Και στην Τουρκία θα συμπληρώσω εγώ, έτσι. Γιατί το Αγγλοτουρκικό Επιμελητήριο μιλάει για 500-600 τόσες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μετικήσει εκεί. Και έτσι. Υπάρχουν μια διαρροή, η οποία είναι εκτεταμένη πλέον. Και δεν μπορεί να κρατηθεί ο κόσμος εργασίας σε δουλειές. Και αυτό είναι το μέγιστο. Όταν βάζεις προπληρωμή φόρο 100%. Ακριβώς. Ακριβώς, λοιπόν. Εγώ τώρα, μια και μιλάμε, να τα ακούσουμε τώρα. Έχουμε εδώ πέρα να πληροφορήσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, τον Κώστα τον Πουλή, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει αγώγιστα και μας κάνει σήμερα την ηχοληψία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με απάλλαξε από αυτά που κάνω σε άλλα ραδιόφωνο να χειρίζομαι εγώ τις φέτες και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Επιλογής του Κώστα. Επιλογής του Κώστα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι έχει διαλέξει πολύ ωραία πράγματα. Μαύρο Σάββατο.
Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, είμαστε στο Ράδιο Μέρα, το νεοσύστατο Ράδιο Μέρα, που σήμερα έχει την παρθενική μετάδοσή του, με έναν έτσι πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο, η Μονή Κοσμοσχόπουλος, και έχουμε καλεσμένο σήμερα τον γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Έχουμε ξεκινήσει μια όμορφη κουβέντα και βεβαίως έτσι θα εξελιχθεί ως όμορφη και νομίζω εξόχως ενδιαφέρουσα. Είχαμε μείνει λοιπόν στα θέματα Θεσσαλονίκης. Λίγο, ας δώσουμε λίγο τις περισσότερες χρόνο σε αυτό το ζήτημα, γιατί η πραγματικότητα μας ανατρέπει καθημερινά. Θα ήθελα βέβαια να μιλήσουμε ενδεχομένως και για την Ελληνικός Χρυσός και για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, ΙΚΕΙ και όλα αυτά. Όμως, τις τελευταίες μέρες, κύριε Βαρουφάκη, Γιάννη, έχει ανακύψει ένα ζήτημα το οποίο ήταν γνωστό στην πόλη, το ζήτημα της ΒΙΟΜΕ. Πολύ σύντομα να πω ότι η ΒΙΟΜΕ είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη παραγωγική συλλογικότητα. Υπάρχουν ορισμένοι εργάτες οι οποίοι μείναν να διαχειριστούν το εργοστάσιο όταν αυτό έκλεισε, φορτωμένο με χρέη κτλ. Ήταν η Φλίκε Ραμ Τζόνσον εκεί πέρα τα παλαιότερα χρόνια. Σε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση γης μείναν οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν οικολογικά προϊόντα καθαρισμού και να έχουν τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους. Λειτουργήσαν έτσι για κάποια χρόνια. Αυτά τα λέω κυρίως για τους ακροατές και τις ακροάτριες που ενδεχομένως να μην έχουν εικόνα του τι είναι η ΒΙΟΜΕ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Όμως, αφού πια υπήρξε ένα νομικό πλαίσιο, δόθηκε ευκαιρία να γίνει ο πληστηριασμός και αυτή τη στιγμή όλη αυτή η έκταση στην οποία δραστηριοποιούνταν οι παραγωγική αυτή είναι αυτοδιαχειριζόμενη μονάδα, έφυγε πλέον από τα χέρια των ανθρώπων και είναι στα χέρια των ξένων funds που πήραν τη γη αυτή. Έχει μείνει ελεύθερο ένα πολύ μικρό κομμάτι γης, στο οποίο εκεί δραστηριοποιούνται πλέον, και φαίνεται ότι επειδή υπάρχει ένα θολό θεσμικό τοπίο, νομικό, που δεν μπορεί να πλουδιωτηθεί το κομμάτι αυτό, γι' αυτό και ακόμη παραμένουν εκεί. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν καθημερινά με την αγωνία του τι μέλη γενέστε. Από τη μια είναι λοιπόν η ζωή, η επιβίωση των ανθρώπων οι οποίοι μείναν εκεί, από την άλλη όμως η ΒΙΟΜΕ έχει και μια σημειολογική βαρύτητα. Σωστά. Και κυρίως εγώ στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να μείνουμε, χωρίς βεβαίως να υποτιμάμε σε καμία περίπτωση τον αγώνα των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι με χέρια και δόντια κράτησαν τη δουλειά και δείξανε πώς μπορεί κανείς να είναι απεξαρτημένος από οικονομικούς παράγοντες του κεφαλαίου. Νομίζω ότι έχει σημασία να το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Έχεις μια εταιρεία η οποία παράει διάλυση. Φαλήρισε. Τι καταλαβαίνει ο κόσμος όταν ακούει ότι μια εταιρεία χρεοκόπησε? Ότι δεν μπορεί να βγει πέρα. Ότι είναι αντιοικονομική η λειτουργία της. Και έχει τους εργαζόμενους που λένε δεν είναι έτσι. Και το αποδεικνύουν σε διάρκεια ετών. Και πώς το αποδεικνύουν? Τι λειτουργούν μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Και έχουν κέρδη από τα οποία ζουν οικογένειες. Αντί να είναι στο Ταμείο Ανεργίας και να ζουν από το δημόσιο κορβανά, έχουν πάρει την εταιρεία στα χέρια τους και έχουν αποδείξει ότι ο εργοδότης είτε ήταν άχρηστος, είτε είχε βρει τρόπους να προσοδοφορεί χρεώνοντας την εταιρεία και βγάζοντας τα χρήματα στην Ελβετία ή στα Cayman Islands. Αυτό είναι μια τεράστια νίκη του εργατικού κινήματος, είναι μια ταξική δήλωση ότι το παραμύθι ότι ο καπιταλιστής ξέρει καλύτερα από τον εργαζόμενο πώς να λειτουργεί η επιχείρηση είναι ακριβώς αυτό, ένα παραμύθι. Αυτό δεν τους το συγχωρούν στους ανθρώπους της ΒΙΟΜΕ. Από την ώρα που απέδειξαν ότι μπορούν να λειτουργούν και να τρέφουν τις οικογένειές τους και να αποτελούν απόδειξη, καθημερινή απόδειξη, ότι ο καπιταλιστής έχει γίνει ραντιέρης και κλείνει επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες, τους την έχουν στημένη. Χρόνια τώρα προσπαθούν να τους υπονομεύσουν. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια πήρα εγώ ίδιο τηλέφωνο το Χατζηδάκη, τον υπουργό τότε, γιατί τους είχαν κλείσει το ρεύμα. Τους είχαν κόψει το ρεύμα. Έχουν βρει εφάνταστους τρόπους να τους κλείσουν στο παρελθόν. Εκεί ήμασταν. Δεν τους δίνανε πιστοποίηση για το προϊόν. Άρα δεν είχαν το δικαίωμα να πουλήσουν το προϊόν.
ενώ δίναν πιστοποίηση σε κάθε τη χάραπα στο κεφαλαιοκράτη. Οπότε, ας είμαστε ξεκάθαροι, πρόκειται για μια έντονη μορφή ταξικής πάλης, η οποία, Νίκο, πρέπει να σου πω, έχει και διεθνή εμβέλεια. Το εγχείρημα της Βιομέ είναι γνωστό πέραν των συνόρων της χώρας ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Υπάρχουν και άλλα τέτοια στην Ισπανία, στη Ουαλία. Εργαζόμενοι που πήραν τις τύχες ενός εργοστασίου, μιας παραγωγικής μονάδας στα χέρια τους και την τρέξανε αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν για να κλείσει. Πρόσφατα ο φίλος μας ο Ρότζερ Βότερς έστειλε στα ελληνικά μάλιστα ένα βιντεάκι. Χαιρετισμούς, έτσι. Κάτι παραπάνω. Κοράκια. Κοράκια, βεβαίως. Κοράκια μακριά, κοντά τα χέρια, είπε. Έλα, Κώστα, παίξ' το. Κοράκια. Κοράκια. Ήταν ένα ηχητικό απόσπασμα από τη δήλωση του Ρότζερ Βότερς προς τους εργαζόμενους της Βιομέ. Προς τα φανς. Έτσι και προς τα φανς, βεβαίως. Κοντά τα χέρια του Βιομέ. Έτσι. Λοιπόν, για μας το Μέρα 25 έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο αγώνας και τον στηρίζουμε και θα το στηρίζουμε. Δεν καπελώνουμε ποτέ. Δεν προσπαθούμε να αποκομίσουμε κομματικά ωφέλη. Είναι η ιερή υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τη Βιομέ και να στηρίξουμε αυτό που είπες, Νίκο, αυτό που σηματοδοτεί η Βιομέ. Ότι η λύση δεν είναι ούτε το κράτος να έρθει να πάρει τις επιχειρήσεις και να τις τρέξει, αλλά Σοβιετική Ένωση, ούτε η κεφαλαιοκρατική διαχείρισή τους. Η λύση είναι ένας εργαζόμενος, μία μετοχή, μία ψήφος. Έτσι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, να μεταφέρω μία προσωπική εντύπωση και μαρτυρία κυρίως. Δεν είναι εντύπωση, είναι μαρτυρία, γιατί ήμουν εκεί, ήμουν παρόν. Πριν μερικές μέρες, λοιπόν, γιατί έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση μεταξύ των ανήσυχων αλληλέγγυων πολιτών της πόλης που θέλουν να είναι κοντά στους ανθρώπους της Βιομέ, να στηρίξουν τον αγώνα τους. Βρεθήκαμε λοιπόν εδώ πέρα σε έναν εναλλακτικό χώρο στο InfoLibre και εκεί προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις για το πώς μπορούμε να δώσουμε μία διέξοδο στον αγώνα των ανθρώπων αυτών, ώστε η προσπάθειά τους να έχει συνέχεια και να μην καταργηθεί μία νυχτή όλο αυτό που κατάφεραν. Οι προτάσεις ήταν πολλές, να γίνουν κινητοποίησεις, να γίνουν πορείες στην πόλη, να οργανωθούν ομάδες εργασίας, ομάδες επικοινωνίας, δημοσιοποίησης του προβλήματος κτλ. Θέλω να πω, Γιάννη, ότι κάποια στιγμή πρότεινα μέσα σε όλα, γιατί εδώ πέρα ήταν λύσεις απελπισίας όλες αυτές. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Οι άνθρωποι είναι αύριο, μπορούν να βρεθούν στο δρόμο με μια επιχείρηση κένωση του χώρου από την αστυνομία ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή λοιπόν πρότεινα και είπα, βρε παιδιά, έχουμε σκεφτεί έστω ως μία λύση επικοινωνίας του προβλήματος να κάνουμε ένα κάλεσμα σε πολιτικούς φορείς, πολιτικά πρόσωπα της πόλης που είναι εδώ, βουλευτές από όλα τα κόμματα ή πολιτικούς εκπροσώπους από όλα τα κόμματα, ώστε να δεσμευτούν εδώ μπροστά σας ότι θα φροντίσουν για μία πολιτική λύση του ζητήματος ή τέλος πάντων θα προωθήσουν το πρόβλημα αυτό στη Βουλή, να μπει στην ημερήσια ατζέντα της Βουλής, στην ημερήσια διάταξη. Όχι με έκπληξη, γιατί την αντίδραση αυτή την περίμενα. Αρκετοί συνομιλητές στην αίθουσα εκεί είπαν ότι δεν θέλουμε καμία ανάμειξη των κομμάτων, διότι δεν τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Διότι έχουμε δει στο παρελθόν κόμματα να αναδιπλώνονται, να μην θέλουν να πάρουν την ευθύνη, να σύρουν το ζήτημα στη Βουλή, να το βάλουν στην κεντρική ατζέντα. Και έβλεπε κανείς μια δυσαρέσκεια απέναντι σε αυτή την πρόταση. Και το ερώτημά μου είναι αυτό, Γιάννη. Έχει χάσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του στα κόμματα? Και να πω βεβαίως ένα ακόμη σχόλιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος ο οποίος ήταν εκεί πέρα ήταν ένας ανήσυχος πολιτικά κόσμος. Έτσι, είναι άνθρωποι των κινημάτων, άνθρωποι των δρόμων, άνθρωποι του αγώνα. Έτσι, δεν είναι αυτοί οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στα σπίτια τους μέσα. Παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν ότι δεν έχουν καμιάς μορφής εμπιστοσύνη είτε στα κόμματα της κοινοβουλευτικής είτε της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ακόμη, ίσως, στην εξωκοινοβουλευτική, θα έλεγα, μπορούν να κάνουν ενδεχομένως ένα διάλογο, νομίζω. Μέχρι να μπουν στο κοινοβούλιο. Όπως μπήκαμε εμείς. Να ζητήσω συγγνώμη για την τόσο μακροσκελή ερώτηση, αλλά έπρεπε να περιγράψω πώς ήταν το σκηνικό ολόκληρο. Εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό που συνέβη τον Ιούλιο του 2015 ουσιαστικά δυναμίτησε
την εμπιστοσύνη των προοδευτικών αγωνιστών στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όταν το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς βγάζει τον κόσμο στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και στους δρόμους και ζητάει από τη θέση της κυβέρνησης στήριξη εναντίον της ολιγαρχίας, της ντόπιας ή της διεθνούς. Και ο κόσμος όχι μόνο ανταποκρίνεται. Ανταποκρίνεται ηρωικά, κόντρα στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, κόντρα στις απειλές με τα κλειστά ATM, κόντρα στα κανάλια τα οποία ουσιαστικά του λέγανε ότι αν ψηφίσεις όχι, αύριο θα έχουμε τον Αρμαγεδόνα, και ψηφίζει 62% και ανατρέπεται εκείνο το βράδυ. Πώς να ξαναπιστέψει τον κοινοβουλευτισμό, τον ριζοσπαστικό κοινοβουλευτισμό? Τους καταλαβαίνουν λοιπόν. Και γι' αυτό εμείς, ως Μέρα 25, είμαστε πολύ κοντά στους ανθρώπους της Βιωμέ, αλλά πάντα υποστηρικτικά. Ποτέ δεν φαινόμαστε, δεν βγαίνουμε μπροστά. Το φέρνουμε το θέμα της Βιωμέ συνέχεια στη Βουλή και θα συνεχίσουμε να το φέρνουμε, χωρίς καν να το λέμε στους ανθρώπους της Βιωμέ. Στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Δεν είναι να αποκομίσουμε εμείς κάτι, οτιδήποτε από εκείνους. Ο λόγος που φτιάξαμε όμως, Νίκο, το Μέρα 25, είναι ακριβώς αυτός. Επειδή ο κοινοβουλευτισμός αυτοκτόνησε όταν τα 3 μνημονιακά 4, που ήταν και το ποτάμι, αν δεν κάνω λάθος, την 6η Ιουλίου ανέτρεψαν το λαό. Γιατί αυτό κάνανε, ανέτρεψαν το λαό. Βρέθηκαν όλοι μαζί στο Προεδρικό Μέγαρο να ανατρέψουν τον λαό. Και πρέπει να πω ότι και το ΚΚΕ, το οποίο το σέβομαι και το αγαπώ για παραδοσιακούς λόγους, εκείνη τη μέρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας βγαίνει από το Προεδρικό Μέγαρο και δεν κατήγγειλε την ανατροπή του λαού. Ουσιαστικά είπε: εντάξει, τι, αυτό έγινε, τι περιμένατε? Δεν είναι έτσι. Είχε ένα 62% το οποίο είπε όχι. Και το όχι δεν ήταν ένα γενικό και γενικό λόγο όχι, ήταν και όχι στα αρπακτικά που σήμερα παίρνουν το εργοστάσιο από τους ανθρώπους της Βιωμέ και τους πετάνε στο δρόμο για να πληγεί ολοκληρωτικά η προσπάθεια αυτή συνεταιριστική. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την ειδοποίηση του Κώστα του Πουλή ότι είναι καλό να ακούσουμε μουσική. Πάμε. Ας ακούσουμε λοιπόν μουσική. Ωραία. Εγώ είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω τι μουσική θα ακολουθήσει. Δεν το κάνω σε εκπομπές μου, πάντα ξέρω τι μουσική θα ακολουθήσει. Μ' αρέσει όμως τώρα που δεν ξέρω τι μουσική θα ακολουθήσει. Μια έκπληξη. Λοιπόν, ακούμε, Κώστα. Κοράκια, κάτω τα χέρια από την Βιωμέ. Get back.
Ακούσαμε λοιπόν το Money, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι άρεσε σε όλους μας. Είμαστε εδώ στην παρθενική μετάδοση, στην παρθενική εκπομπή του Ράδιο Μέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε από πριν, εκφράσαμε τις ελπίδες μας ότι το ραδιόφωνο αυτό κάτι καινούργιο θα έχει να προσθέσει στο ραδιοφωνικό τοπίο. Είμαι ο Νίκος Μοσχόπουλος και έχουμε σήμερα καλεσμένο εδώ να μας κάνει ποδαρικό, όπως λένε στο ραδιόφωνο, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, τον γραμματέα του Μέρα 25. Αναφέρθηκες, Γιάννη, προηγουμένως, εκείνες τις δραματικές στιγμές της περίοδου του 15, της περίοδου της διαπραγμάτευσης, από την οποία πληγωθήκαμε πολύ όλοι όσοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο είχαμε εμπλακεί, είχαμε ελπίσει, είχαμε αγωνιστεί και όλα αυτά τα πράγματα. Και το θεωρήσαμε, το εξηγήσαμε ως αιτία για την απόσταση που πλέον έχει ο κόσμος από την αξιοπιστία του στα πολιτικά σχήματα και ακόμη και στα αριστερά. Θέλω να κάνω μια επισήμανση τώρα. Θέλω να πω ότι αν κάτι λείπει από την πολιτική σκηνή σήμερα και από τα πρόσωπα τα οποία είναι εκεί και είναι πρωταγωνιστές, είναι η ειλικρίνεια. Έχω την αίσθηση μερικές φορές και σε κουβέντες που κάνουμε με φίλους, σε τραπέζια, σε καφέ κτλ., ότι ακόμη και με τον κύριο Μητσοτάκη, που μπορεί κανείς να είναι εκ διαμέτρου αντίθετος, αν έλεγε δύο αλήθειες από ανάμεσα στα ψέματα τα οποία ξεφουρνίζει καθημερινά, μπορεί και να βλέπαμε και μεγαλύτερη συμπάθεια. Άρα λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος θα δείξει μια ειλικρίνεια και μια αλήθεια σε αυτά που λέει και δεν θα προσπαθήσει να καλύψει πράγματα τα οποία θεώρησε κάποτε λάθος, θα εκτιμηθεί ακόμη περισσότερο. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, τη δραματική εκείνη περίοδο, έτσι. Θεωρείς, ξέρω ότι το έχεις πει, το έχω διαβάσει και το έχω καμαρώσει, οφείλω να πω. Γιατί είναι γενναιότητα αυτό το πράγμα, είναι πράξη γενναιότητας. Θεωρείς ότι υπήρξαν λάθη, αυλεψίες, παραλήψεις, που αν σήμερα λειτουργούσε θα τα χειριζόσουν διαφορετικά αυτά τα ζητήματα? Μιλάω σε ό,τι αφορά το δικό σου ρόλο, το δικό σου κομμάτι σε εκείνη την περίοδο. Όποιος απαντάει το ερώτημα αυτό και τη δική του τη ζωή, τη δική της τη ζωή, αρνητικά, είναι επικίνδυνος. Είναι φανατικά επικίνδυνος. Αυτό έλειπε. Δηλαδή, αν σε ρωτώ για εσένα, πήγαινες 10 χρόνια πίσω, δεν θα έκανες πράγματα διαφορετικά? Προφανώς θα έπρεπε να τα κάνεις διαφορετικά. Και αν έλεγες όχι, εγώ θα γρυβόμουν. Έτσι. Ναι, ναι. Θα μου επιτρέψεις όμως να διαχωρίσω το ερώτημα σε δύο σκέλη. Το ένα είναι, τι θα έκανες διαφορετικό αν ήξερες τι έγινε μετά? Ναι. Αυτό όμως είναι άδικο ερώτημα στον πρώτερο εαυτό σου, γιατί δεν ήξερες. Το πιο δύσκολο ερώτημα και το πιο σκληρό ερώτημα είναι, με αυτά που ήξερες, τι λάθη έκανες, τι θα έπρεπε να έχεις κάνει διαφορετικό, έστω με τις πληροφορίες που είχες όταν τις είχες. Αυτό κυρίως εννοούσα. Αυτό είναι το δύσκολο ερώτημα, έτσι. Και το έχω απαντήσει, όπως είπες, πολλά πράγματα. Δεν έχουμε τώρα 10 ώρες να στα ραδιάσω, αλλά το βασικό είναι, και το έχω θεωρητικοποιήσει κιόλας εκείνο το λάθος, 20 Φεβρουαρίου, για την ακρίβεια 24 Φεβρουαρίου, ήταν τότε μια περίοδος, αν θυμάστε, μόλις δεν είχαμε καν κλείσει μήνα στην κυβέρνηση, mm-hmm. με τη θηλιά στο λαιμό, με τις καταθέσεις να φεύγουν, και καλά κάνανε και φεύγανε. Όταν έχει την Κεντρική Τράπεζα να απειλεί τους καταθέτες, θα τους κλείσει τις τράπεζες. Τι να κάνει ο καταθέτης? Έχει και την ολόκληρη την αντιπολίτευση από κάτω, τους βάζει τα χερούνα, λένε πάρτε τα λεφτά σας, τα παίρνουν. Έχεις ένα δουνουτού το οποίο σου ζητάει 5 δισεκατομμύρια την ώρα που δεν έχεις να πληρώσεις συντάξεις. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις τη ρήξη. Το ερώτημα είναι το εξής για μένα. Αυτό ήταν ο προβληματισμός μου. Είμαι έτοιμος να την κάνω σήμερα ή θέλω 2-3 μήνες να προετοιμαστώ? Και συγκεκριμένα να προετοιμάσω το παράλληλο σύστημα πληρωμών, έτσι ώστε όταν κλείσουν οι τράπεζες να μπορούν οι άνθρωποι να συνελάσσονται. Η απάντηση είναι ναι, χρειαζόμουν 3 μήνες. Γι' αυτό υπέγραψα τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Αλλά ο αγώνας μου ήταν να μην συμπεριληφθεί οποιαδήποτε δέσμευσή μου, της κυβέρνησής μας, στο MOU, στο Memorandum of Understanding, στο μνημόνιο με άλλα λόγια. Και μας πήρε 3 Eurogroup, τα τεινάξαμε στον αέρα, η δική μας η πλευρά, δεν συμφωνούσαμε, γιατί απαιτούσαν την αναγραφή του MOU μέσα στη συμφωνία. 20 Φεβρουαρίου
Αυτό το θεωρούσα τότε μια μεγάλη νίκη και ήταν μια μεγάλη νίκη. Συμφωνήθηκε η επέκταση, δηλαδή μια περίοδος 3-4 μηνών παγώματος της κατάστασης για να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, να κερδίσουμε ένα χρόνο δηλαδή 3-4 μηνών, χωρίς να υπάρχει αναφορά στο MOU. Καμία. Αν υπήρχε αναφορά στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή της δικής μας κυβέρνησης, το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Να μην αναφέρεται το μνημόνιο και να παραπέμπονται οι θεσμοί, η Τρόικα, να παραπέμπονται στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Έως εδώ καλά. Πού ήταν το λάθος? Αφού συμφωνήθηκε αυτό, μετά υπήρξε η δέσμευση για ένα teleconference, όχι διαζώσεις, από τηλέφωνα τότε, δεν είχαμε καν Zoom, πάλι το Eurogroup για να εγκριθεί τελειωτικά εκείνη η συμφωνία στη βάση των δικών προτάσεων εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών. Τότε, σε εκείνο το teleconference, Σόιμπλε, Λαγκάρντ, Ντράγκη και Σία επαναφέρουν λεκτικά το MOU, το μνημόνιο. Εκείνη τη στιγμή, τι έπρεπε να έχω κάνει? Τα ηχητικά. Έπρεπε να έχω πει, όχι τα ηχητικά τα έχω, δεν έχω πρόβλημα. Και τα έχουμε βγάλει και στη φόρα. Θα έπρεπε να πω, η ελληνική κυβέρνηση αποχωρεί από τις συνομιλίες. Γιατί ξαναφέρατε από την πίσω πόρτα, ενώ είχαμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια να μην υπάρχει το MOU και τα είχαμε βρει να μην υπάρχει το MOU, το φέρετε πάλι το MOU. Αυτό πρέπει να έχω κάνει. Και είναι λάθος μου ότι δεν το έκανα. Γιατί μετά, συνέχεια, γινόταν η επίκληση του MOU στη βάση ότι είχε αναφερθεί, έστω και λεκτικά. Εγώ εκείνη τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι δίλιασα. Και δίλιασα γιατί. Πώς είμαστε τώρα εδώ σε ένα στούντιο, είμαστε 4 άνθρωποι. Εγώ ήμουν μόνος μου στο γραφείο μου, στο Υπουργείο Οικονομικών, με ένα τέτοιο μικρόφωνο και μιλούσα με όλους τους άλλους. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε μόνος μου, χωρίς να έχω καν συμβουλευτεί τον Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο, την κοινοβουλευτική μας ομάδα, το κόμμα μας, να τεινάξω στον αέρα τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μόνος μου. Θεώρησα ότι δεν έχω την ηθική, πολιτική και νομική εξουσιοδότηση να το κάνω. Και γι' αυτό είπατε, έχω σύμφωνα με αυτά που λέτε, αλλά δεν το τίναξα και στον αέρα. Ήτανε λάθος. Έπρεπε να το έχω τίναξει στον αέρα. Γιατί μετά ο Αλέξης Τσίπρας και η συναυτό πιάστηκαν από την αναφορά στο MOU για να συνεχίσουν να μιλάνε στη βάση του MOU. Βρισκόμουν δηλαδή μετά από την 24η Φεβρουαρίου όλο και περισσότερο στην μειοψηφία μέσα στη δική μας ομάδα διαπραγμάτευσης. Γιατί εκείνοι συνέχισαν να μιλάνε στη βάση του μνημονίου και εγώ επέμενα ότι δεν πρέπει να μιλάμε στη βάση του μνημονίου. Και ξεκινάει η κατρακύλα, η ολισθηρή αυτή οδός προς τη συνδικολόγηση της δικής μας της ομάδας. Είχα τη δυνατότητα, αλλά θα υπήρχε ένα κόστος. Πρώτον, η έλλειψη της νομικής ηθικής πολιτικής νομιμοποίησης, όταν ο Υπουργός Οικονομικών το κάνει μόνος του, χωρίς να προλάβει, αλλά καταλαβαίνετε την πίεση να πρέπει σε ένα τέτοιο teleconference να πάρεις εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το έχεις σκεφτεί, χωρίς να έχεις κάποιους συμβούλους δίπλα σου, μια τέτοια απόφαση, συν ότι θα κλείνανε οι τράπεζες την επόμενη μέρα και δεν ήμουν έτοιμος με το παράλληλο σύστημα πληρωμών. Η τραγωδία είναι ότι εγώ θεώρησα ότι αξίζει να κερδίσω αυτούς τους 3-4 μήνες για να προετοιμάσουμε μαζί η ομάδα τη ρήξη. Αλλά δυστυχώς η ομάδα, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποίησε αυτούς τους 3-4 μήνες που εξασφάλισα εγώ με εκείνη τη συμφωνία για να προετοιμάσει τη συνθηκολόγησή της. Δεν θέλω να μείνουμε πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα. Αποτελούν παρελθόν, δραματικό παρελθόν βέβαια, έτσι, το οποίο το πληρώνουμε εμείς, θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο για πράγματα σημερινά. Μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό, Γιάννη. Μια τελευταία ερώτηση μόνο. Έτσι, όχι ακριβώς σε προσωπικό επίπεδο. Αφορά εσένα και αυτό που εκπροσωπείς. Παρά την αποχώρησή σου, την περίοδο εκείνη, από όλα αυτά τα οποία σε φέρα σε μια απόλυτη διάσταση με την κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Και ήταν ξεκάθαρο, την επόμενη μέρα κιόλας του δημοψηφίσματος είχες
αποχωρήσει. Το ίδιο βράδυ. Έτσι, το ίδιο βράδυ. Λοιπόν, κανείς θα μπορούσε να το πει με γενναίο και ηθικό αυτό το πράγμα. Ηθικό, έτσι. Διαφωνώ. Δεν μπορώ να παραμείνω σε αυτό το πράγμα. Από το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ με αποκλείσατε κιόλας σε έναν βαθμό. Γιατί ακούστηκα και αυτά τα πράγματα τότε. Έτσι, ότι δεν είχε πλήρη ενημέρωση, επικοινωνία με αυτά τα οποία συνέβαιναν μέσα στο. Παρόλα αυτά όμως, παρά τη γενναία αποχώρηση, την επιλογή σου να αποχωρήσεις, πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος σήμερα στις επικείμενες εκλογές που θα έρθουν σου καταλογίζει αυτή την εμπλοκή σου την περίοδο εκείνη? Προφανώς, προφανώς. Κοίταξε, δεν έχει τίποτα να κάνει με μένα. Εγώ ήμουν ένα ιστορικό ατύχημα. Δεν είχα σκοπό να είμαι στην πολιτική. Δεν το ήθελα, δεν το σκεφτόμουν, δεν ήταν στα πλάνα μου. Έτυχε. Έτυχε γιατί πτώχευσε η χώρα. Και έτυχε να είμαι εγώ ένας οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κάποια με άκουγαν εκτός Ελλάδος, έτσι, δεν με άκουγαν εντός Ελλάδος. Μέσα από το BBC έγινε γνωστή η άποψή μου ότι η Ελλάδα από το 2009, ότι η Ελλάδα πτώχευσε και οποιαδήποτε κυβέρνηση κάνει το τεράστιο σφάλμα να πάρει το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία για να κουκουλώσει την πτώχευση υπό όρους συρρήκνωσης του ελληνισμού, θα έχει κάνει τη δεύτερη μεγάλη ελληνική καταστροφή μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτά έλεγα το 2009 στο BBC. Αυτό τσιμπίστηκε, άρχισε να συζητιέται. Έδωσα ό,τι είχα στο να καταθέτω προτάσεις τι θα έπρεπε να γίνει αντί για τα μνημόνια, πώς θα έπρεπε να αγκαλιάσουμε την πτώχευση αντί να την κουκουλώσουμε. Γιατί όταν είσαι πτωχευμένος, η μόνη εναλλακτική του να αγκαλιάσεις και να αγαπήσεις την πτώχευσή σου και να προσπαθήσεις να βγεις από αυτήν με σοβαρό τρόπο, η μόνη εναλλακτική είναι να πας και άλλα δάνεια να προσποιήσει ότι αποπληρώνεις τα προηγούμενα που δεν μπορείς να τα αποπληρώσεις, με το αποτέλεσμα το χρέος να είναι σήμερα 300 δις. Μία νέα ύδρα λοιπόν. Ακριβώς. Λοιπόν, και μίλαγα με όλους τότε. Μίλαγα με ανθρώπους από το Πασόκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε έρθει να με συμβουλευτεί το 2010-11, τότε που ήταν αντιμνημονιακή η Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε, Ζάπια και το καθεξής. Ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά το 12, όταν έρχεται το δεύτερο μνημόνιο Σαμαρά, Βενιζέλου, Στουρνάρα, το οποίο ήταν πολύ χειρότερο από το πρώτο, γιατί ουσιαστικά εκχώρησε εθνική κυριαρχία. Όχι μόνο πήραμε δάνεια, αλλά εκχωρήσαμε εθνική κυριαρχία στην Τρόικα. Με τα PSI, αν θυμάσαι, καταστροφή των ασφαλιστικών ταμείων. Βεβαίως. Πήραν 50 δισεκατομμύρια στο όνομα του ελληνικού λαού και τα δώσαν στο Σάλα και στην παρέα των πτωχευμένων εγκληματιών τραπεζιτών. Έτσι. Τότε. Και η Νέα Δημοκρατία έπαψε να είναι αντιμνημονιακή. Πήρε και εκείνη το δαχτυλίδι από την Μέρκελ. Το μνημονιακό δαχτυλίδι. Τότε οι μόνοι μου μιλούσαν που ενδιαφέρονταν για την άποψή μου ήταν ο Αλέξης και εσύν αυτό. Και εγώ προσπαθούσα απλά να τους βοηθήσω, να τους ενισχύσω. Και θυμάμαι Απρίλιο του 2013, ζούσα στην Αμερική τότε. Παίρνω τηλέφωνο τον Αλέξη και του λέω. Βλέπεις τι γίνεται στην Κύπρο. Θυμάστε, είχαν η Τρόικα έκλεινε τις τράπεζες της Κυπριακής Δημοκρατίας τότε. Το θυμάστε? Βέβαια. Και του λέω, δεν βλέπεις τι γίνεται. Μου λέει, βλέπω. Του λέω, δεν βλέπεις. Μου λέει, βλέπω, δεν βλέπεις. Αυτό που γίνεται εκεί είναι πρόβα τζενεράλη για αυτό που θα κάνουν σε σένα. Οπότε ξεκίνησα να εκπονώ κάποια σχέδια για το τι πρέπει να κάνει για να αποτρέψει, σε περίπτωση που γίνει πρωθυπουργός, μια τέτοια κίνηση εναντίον, επιθετική κίνηση πνιγμού ασφυξίας της ελληνικής κυβέρνησης, μιας προοδευτικής ελληνικής κυβέρνησης. Και κάποια στιγμή, το Νοέμβριο του 2014, μου λέει, συμφωνήσαμε όλοι αυτά που λες πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, θέλουμε εσύ να είσαι πρόεδρος οικονομικών. Και τότε είχα ένα τεράστιο ηθικό πρόβλημα. Και το ανέλαβα. Και έχουμε μία πραγματική άνοιξη. Το 2015. Με έτσι το βιώνω. 80% του ελληνικού λαού στο μέρος μας, άνθρωποι να έρχονται να μας σταματάνε στον δρόμο και να μας λένε είμαστε Νέα Δημοκρατία, αλλά μας κάνατε περήφανους. Αυτό η ελληνική ολιγαρχία δεν μπορούσε να το σηκώσει. Τα κανάλια να μας βρίζουν καθημερινά και να δαιμονοποιούν όσους μας υποστηρίζουν και να παίρνουμε 62% στο δημοψήφισμα. Αυτό έπρεπε να δαιμονοποιηθεί. Η ολιγαρχία είχε ιερή υποχρέωση απέναντι στον εαυτό της. Γίνει κάτι τέτοιο. Να μην αφήσει τον ελληνικό λαό να πιστέψει την πολιτική να παίρνει του ποτέ ξανά. Τον εξαιρετικό την κρέα του, θυμάστε τότε, έτσι, να δώσει γιν και είδωρ. Ό,τι ναι σε όλα γίνεται σήμερα, μου παίρνουν και τα σπίτια του Κοσμάκη, είναι αποτέλεσμα του μυθικού του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα βγήκε και
έκανε και δήλωση μετανοίας παγκοσμίως, λέγοντας ότι ήταν αυταπάτη ότι μπορούσαμε να απελευθερωθούμε από την Τρόικα. Το μεγαλύτερο πλήγμα στην αριστερά παγκοσμίως μετά τη Θάτσερ. Έχω μια θεωρία γι' αυτό. Έτσι. Και μένω κι εγώ, γιατί ήμασταν τότε το δίδυμο. Εγώ δεν έκανα δήλωση μετανοίας, έπρεπε να συντριβώ. Και η συντριβή μου ξεκινάει μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη εφημερίδα η οποία μίλησε για Κώστας Βαρουφάκη ήταν η Αυγή. Και το είχε αναβάσει στα 65 δισεκατομμύρια. Είχα κοστίσει εγώ στην Ελλάδα. Από την Αυγή. Μετά το παίρνει ο Στουρνάρας, ο τοποτηρητής της Τρόικας στην Ελλάδα, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος και τέος συνάδελφός μου, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και το κάνει 100 δισεκατομμύρια. Και μετά έρχεται ο Βίζερ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο αρχιμαφιόζος της Τρόικας, ένας killer της Τρόικας, αυστριακός σοσιαλδημοκράτης για την ακρίβεια, ο οποίος το κάνει 200 δισεκατομμύρια. Να σας θυμίσω ότι το ΑΕΠ της χώρας είναι 200 δισεκατομμύρια. Εγώ κόστησα 200 δισεκατομμύρια. Ας το πάνε και στα 13 εκατομμύρια, ησυχάσουμε. Θέλω να πω ότι έπρεπε να γίνει μια αποδόμηση εμού, όχι επειδή ήμουν Γιάννης Βαρουφάκης. Ήμουν ο μόνος υπουργός οικονομικών στην ιστορία του Eurogroup που είπε όχι, μέσα στο Eurogroup. Δεν έχει σημασία ποιος είμαι εγώ. Έπρεπε αυτός ο άνθρωπος που είπε όχι, τόλμησε να πει όχι στο Eurogroup μέσα, να συντριβεί. Και αρχίζει μια διαδικασία πλήρους αποδόμησης και πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι αυτό από την Τρόικα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι το μίσος τους το αγαπώ. Ναι. Το θέλω. Το νιώθω σαν ένα μετάλλιο παράσημο τιμής που το φοράω στο πέτο μου με περηφάνεια. Ναι. Αλλά υπήρξαν και άνθρωποι που θα έπρεπε να μην συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία δολοφονίας χαρακτήρα. Και θα μιλήσω συγκεκριμένα για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον οποίο τον σέβομαι, τον εκτιμώ, θα τον υπερασπιστώ από οποιαδήποτε αντικομμουνιστική κίνηση και ιστερία, το ξέρει, έτσι. Αλλά όταν βγήκε προεκλογικά το 2019 και αναφέρθηκε σε μένα ως ο άνθρωπος του Σόρος, που ήταν μία βρισιά που εισέπραξα πρώτη φορά το 2011 από το στόχο, το φασιστικό στόχο, την εφημερίδα των Ναζί στην Πελοπόννησο και μετά από τη Χρυσή Αυγή και μετά από το Στουρνάρα στην συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος βγήκε και είπε στους συναδέλφους μου όταν εγώ έλειπα πριν γίνω υπουργός, ότι εγώ ήμουν στην Αμερική συνομωτώντας με το Σόρος για να σορτάρω τα ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή οι φασίστες και το ακραίο κέντρο είχαν φτιάξει αυτή την ιστορία και να την ακούσω από τα χείλια του Δημήτρη Κουτσούμπα. Και του έχω ζητήσει να μου ζητήσει συγγνώμη αυτό, δεν το έχει κάνει ακόμα. Νομίζω ότι έχει μετανιώσει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός ο ιός της δαιμονοποίησης που ξεκινάει από τα εργαστήρια της ολιγαρχίας, όχι για μένα, έπρεπε να δαιμονοποιηθεί το όχι και όποιος το υποστήριξε. Και επειδή ήμουν υπουργός οικονομικών που το μετέφερε από τα χίλια του ελληνικού λαού στο Eurogroup, τιμή μου είναι. Αλλά πρέπει να τα λέμε κιόλας. Εγώ δεν θέλω να μείνουμε άλλο σε αυτό το πράγμα, γιατί απλά νομίζω ότι είναι ωραίο να δίνονται ειλικρινές εξηγήσεις και αν υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος εκτιμάει την αλήθεια από τα πολιτικά πρόσωπα, να τα ξανακούσει αυτό. Υπάρχουν τόσο σημαντικά πράγματα τα οποία λέμε καθημερινά χώρας που το να ξαναμείνουμε στις κακές του συνέπειες δεν εξυπηρετήσει τίποτα αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο Κώστας ο Πουλής εδώ πέρα πάλι μας ειδοποιεί ότι τι θα μας παίξεις, Κώστα. Τι θα μας βάλει τώρα. Τι θα μας βάλεις. Δεν ξέρουμε εμείς. Είμαστε στα χέρια του Κώστα. Κώστας ο Πουλής εδώ πέρα πάλι μας ειδοποιεί ότι τι θα μας παίξεις, Κώστα. Τι θα μας βάλει τώρα. Τι θα μας βάλεις. Δεν ξέρουμε εμείς. Είμαστε στα χέρια του Κώστα. This is with my woman, 'cause she couldn't help me with my
Εδώ λοιπόν, μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε πάλι, είμαστε εδώ στο Ράδιο Μέρα, πρώτη εκπομπή σήμερα, με καλεσμένο τον γραμματέα Γιάννη Βαρουφάκη του Μέρα 25. Είμαι ο Νίκος Μοσχόπουλος και έχουμε έτσι μια όμορφη συζήτηση για πράγματα του παρελθόντος, του παρόντος, αλλά θα πούμε και πράγματα που αφορούν το μέλλον. Λοιπόν, μείναμε λοιπόν στο σημείο ότι δέχτηκε σε Γιάννη την περίοδο εκείνη μια κατηγορία από τον αβάσιμη, κατά την άποψή σου, από τον κύριο Κουτσούμπα. Με αφορμή λοιπόν εκείνο το γεγονός της διαπραγμάτευσης, η οποία ήταν μια παταγώδης αποτυχία που θα τη σέρνουμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, ξεκινάει μια πολυδιάσπαση της αριστεράς, την οποία την είχαμε ήδη δει και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή με την αποχώρηση μελών από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τη δημιουργία της ΕΛΑΕ, από εκεί και μετά έχουμε τη δημιουργία του ΜέΡΑ25, ένας κατακαιρματισμός. Mm-hmm. Αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλω να κουβεντιάσουμε, δηλαδή ποιον εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση. Αν πραγματικά υπάρχουν αληθινά αίτια για να είναι διασπασμένη η αριστερά σήμερα στην Ελλάδα, αν τελικά αυτή η διάσπαση βοηθάει στο να χάνει ευκαιρίες η αριστερά και στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θέλω να συνδέσω λίγο αυτή την ερώτηση με μια άλλη δραστηριότητα που έχεις αναπτύξει, με μια πιο κοσμοπολιτική ματιά στα πράγματα, μέσα στα πλαίσια της προοδευτικής διεθνούς. Τα ταξίδια σου που έκανες στην Κούβα, στο Μεξικό, και εκεί πια την πρόταση για μια δημιουργία του κινήματος, νέου κινήματος αδεσμεύτων. Να τα δούμε λίγο αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Πολύ σύνθετες οι ερωτήσεις μου, το ξέρω, αλλά προσπαθώ να τις αλλά είναι μία ερώτηση. Για να μην σε διακόπτω. Είναι τελικά μία ερώτηση, γιατί είναι όλο είναι ένα πράγμα. Ναι. Το 2015 ήταν διεθνές γεγονός. Δεν ήταν για την Ελλάδα. Εκείνες τις μέρες που ο κόσμος μας ένιωθε ανάταση, που μας σταματάγαν οι δεξιοί και μας λέγανε ότι τους δώσαμε την αξιοπρέπειά τους πίσω, αυτό που δεν άντεχε η ολιγαρχία, αυτό συνέβαινε στη Βρετανία, στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Λατινική Αμερική, ακόμα και στην Κεράλα της Ινδίας. Υπήρανε προοδευτικοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπαν αυτό που κάναμε εμείς, το όχι στο σκληρό και αιμοσταγές δούνο του, το όχι στο Σάιμπλε. Ήταν μια ισπανική αριστερά. Υποδέμος, το Μουσικό Κόμμα κτλ. Σε εμάς κοιτάγανε. Είχαν εναποθέσει όλες τις ελπίδες πάνω μας. Μελάζον, θα συμπληρώσω. Όλοι. Ακόμα και στην Καλιφόρνια, ακόμα και στην Αριζόνα. Γιατί ξέρετε, οι ριζοσπάστες, αριστεροί, μαρξιστές, Αμερικάνοι είναι οι ήρωες. Το να είσαι στην Αμερική μαρξιστής, σοσιαλιστής και κοιτάγανε όλοι εμείς εμάς. Όταν επήλθε η συνθηκολόγηση το βράδυ του δημοψηφίσματος που με οδήγησε στην παρέτηση, δεν σου κρύβω, Νίκο, ότι είχα πολλές πιέσεις από συντρόφους, φίλους, να φτιάξουμε κόμμα. Για να πάμε κόντρα στη συνθηκολόγηση του Τσίπρα. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν είχα την ψυχική δύναμη να το κάνω. Συν το ότι εγώ δεν ήμουν άνθρωπος των κομμάτων. Ήμουν πανεπιστημιακός. Δεν ήξερα και πώς να το κάνω. Συν ότι ακόμα ήλπιζα, πίστεψέ με, εκεί, μέσα Ιουλίου, ήλπιζα ότι οι πραγματικά δημοκρατικές, προοδευτικές, αγωνιστικές δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέτρεπαν την επιλογή Τσίπρα, τη συνθηκολόγηση. Και δεν ήθελα εγώ να είμαι αυτός που θα διασπάσω αυτές τις δυνάμεις στις οποίες εγώ δεν συμμετείχα, γιατί ζούσα και στο εξωτερικό. Και πραγματικά αποσύρθηκα. Έγραφα, μίλαγα, ήμουν στη Βουλή, επιχειρηματολογούσα εναντίον των μνημονίων, έκουρα τον κόδωνα του κινδύνου στον προοδευτικό κόσμο και του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που γινόταν. Έτσι. Και δραστηριοποιήθηκα πού? Σε όλη την Ευρώπη. Γιατί? Πρώτον, να πληροφορήσω τους συνοδοιπόρους μας, τους συντρόφους μας, σε όλες αυτές τις χώρες, για το τι ακριβώς συνέβη. Και να δημιουργήσουμε ένα διεθνικό δίκτυο, το ονομάσαμε DiEM, από εκεί βγαίνει και το ΜέΡΑ, συντρόφων σε όλη την Ευρώπη,
που θα διατηρήσουμε ζωντανή αυτή τη φλόγα της ελληνικής άνοιξης του 15. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Και παράλληλα ήλπιζα ότι οι άνθρωποι, οι σύντροφοί μου στην Ελλάδα, που ήταν μες στα κινήματα, ήταν μες στα κόμματα, ήταν μες στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάτι καλό θα φτιάχνανε. Και ότι και εγώ θα μπορούσα να τους βοηθήσω μέσα από αυτό το πανευρωπαϊκό δίκτυο. Γι' αυτό δεν συμμετείχα σε κομματικές οργανώσεις. Παρά τις τεράστιες ιδεολογικές, πολιτικές, αισθητικές διαφωνίες μου με τη Λαϊκή Ενότητα. Το Σεπτέμβριο του 2015, τρεις μέρες πριν τις εκλογές, βγήκα και στήριξα. Στήριξα με τον δικό μου τρόπο. Ναι. Είπα διαφωνώ, αλλά εγώ θα ψηφίσω Λαϊκή Ενότητα. Δεν μπορούσα να στηρίξω περισσότερο. Έτσι. Ιδίως όταν έχεις ένα κόμμα το οποίο. Θυμάσαι τι έλεγαν για μένα τότε. Ναι, βέβαια. Εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα αρνητικό. Ούτε για τη Λαϊκή Ενότητα, ούτε για το ΚΚΕ, ούτε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, για κανέναν. Γιατί αυτός ο κατακαιρματισμός και η διάσπαση της αριστεράς, στον οποίο αναφέρεσαι, είναι λειτουργικός και εξυπηρετεί μόνο την ολιγαρχία. Κανέναν άλλον. Συνεχίζεται λοιπόν το DiEM25. Φτιάξαμε ένα μοναδικό διεθνικό πανευρωπαϊκό κίνημα. Με 135.000 μέλη σε όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάς ότι το 2019 εγώ κατέβηκα για υποψήφιση ευρωβουλευτής στη Γερμανία, σημειολογικά, σηματοδοτώντας ότι η ρήξη με την ολιγαρχία είναι πανευρωπαϊκή, δεν είναι θέμα Ελλάδας εναντίον της Γερμανίας. Καταλαβαίνεις ότι χωρίς καμία απολύτως υποστήριξη, 135.000 ψήφοι δεν είναι λίγοι. Ασφαλώς. Και δεν ήταν Ελλήνων, ήταν Γερμανών. Δεν ήταν των ομογενών μας. Οι ομογενείς μας δεν το μάθανε καν ότι κατέβαινε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το 2018 άρχισε να προετοιμάζει το έδαφος για αυτό που εμείς ονομάζουμε τέταρτο μνημόνιο, εκείνη το είπαν έξοδο από τα μνημόνια, το χειρότερο μνημόνιο ήταν το τέταρτο του Αυγούστου του 2018, που πήγαινε μέχρι, πάει μέχρι το 2060. Αυτό είναι που μας έχει δέσει ως λαό χειροπόδαρα. Το μνημόνιο του καλοκαιριού του 2018. Όταν το είδαμε αυτό να έρχεται, το Μάρτιο του 2018, δεδομένου ότι καμία από τις προσπάθειες της αριστεράς να δημιουργήσει ένα νέο φορέα του όχι δεν είχε αποδώσει, έτσι, τους στηρίξαμε όλους. Αλλά δεν λειτουργούσε. Το DiEM25 έφτιαξε το Μέρα25. Μάρτις του 2018. Του 2018, ναι. Και ξεκινά, ποιος ήταν ο στόχος μας. Ο στόχος μας ήταν να λειτουργήσουμε ως καταλήτης ενότητας. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει. Δεν έχουμε καταφερθεί εναντίον οποιοδήποτε συντρόφου. Όλες μας οι προσπάθειες, είτε είναι στη Βιομέχ, είτε είναι στην E-Food στην Αθήνα, είτε είναι στη Μεγαλόπολη, είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στα κινήματα στην Κέρκυρα, στις Κυκλάδες, στο Νεόριο της Σύρου, είναι ενωτικές. Πάμε να στηρίξουμε προσπάθειες που αξίζουν στήριξης, χωρίς να ζητάμε τίποτα, ούτε κομματικά, ούτε σεκταριστικά. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε μάλιστα προβεί και σε ένα κάλεσμα, αγωνιστικό κάλεσμα, για σύγκληση προγραμματική στη βάση αυτό που πάντοτε έκανε η αριστερά. Μίνιμουμ κοινό πρόγραμμα. Ο Αλιέντε πώς έγινε πρόεδρος της Χιλής. Πώς κέρδισε, μέχρι που τον σκοτώσαν τον άνθρωπο, πώς κέρδισε την συμπαράσταση, πώς κατάφερε να ενώσει όλες αυτές τις διαφορετικές ομάδες, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τους αναρχοσυνδικαλιστές, διάφορους κεντρώους, κάποιους λιμπεραλιστές στην Χιλή. Το κατάφερε μέσα από ένα μίνιμουμ κοινό πρόγραμμα το οποίο ήταν προϊόν προεκλογικής σύγκλησης. Αυτό καλέσαμε. Όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, όποιος θεωρεί τον αυτό του ή τον αυτό της προοδευτικούς ανθρώπους, να έρθουν. Να κάνω ένα ερώτημα εδώ. Βεβαίως. Έτσι, παρενθετικό. Για μένα έχει σημασία. Το έχω ακούσει, το έχεις πει και επίσημα και στην ΔΕΘ, αλλά και σε κάθε ευκαιρία που είχες για να έχεις βήμα και να μιλήσεις. Κάλεσμα λοιπόν προοδευτικών δυνάμεων. Έτσι, για ένα κοινό μέτωπο σύγκλησης απέναντι στην ολιγαρχία, απέναντι στις φιλελεύθερες πολιτικές κτλ. Προοδευτικών ή αντιμνημονιακών. Το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να είσαι προοδευτικός αν δεν είσαι αντιμνημονιακός. Δεν γίνεται. Πολύ ωραία. Κάποιος θα μπορούσε να πηγαίνει κάποιος αν ήταν στην κουβέντα μας ότι συγγνώμη και το Πασόκ ήταν προοδευτικό, θεωρεί τον εαυτό του. Αλλά ψήφισε μνημόνια, τα υπερασπίστηκε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Εκεί δηλαδή λέω ότι μήπως θα μπορούσε να υπάρχει μια ένσταση πάνω σε αυτό. Πολλές ενστάσεις. Και κοίταξε να δεις.
στη Βουλή έχω κοιτάξει τα μάτια τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και τους εξήγησα τι ακριβώς εννοούμε. Τους λέω, δεν κάνουμε κάλεσμα αυτών που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί, που μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ μέσα, επειδή σας έχουμε εμπιστοσύνη. Καμία εμπιστοσύνη δεν σας έχουμε. Απολύτως. Όμως, υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που σας πιστεύει, που ακολουθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Και ένας κόσμος μικρός, προοδευτικός ακόμα, που έχουν μείνει ακόμα στην ιδέα του παλιού ΠΑΣΟΚ, που μπορεί να ψηφίζει ΠΑΣΟΚ σήμερα. Εάν ακολουθήσουμε τακτική ΚΚΕ, που ποια είναι, δεν μιλάμε με κανέναν. Με κανέναν, δεν μιλάμε με κανέναν. Γιατί είστε όλοι ίδιοι. Αναχώματα του υπεριαλισμού, του καπιταλισμού και του μνημονιακού κατεστημένου. Και θα κάνετε που μπορεί να είναι, έτσι. Και τίποτε άλλο, έτσι. Μπορεί να είναι αυτά τα κόμματα. Με το που το λες αυτό, αμέσως κάποιος καλοπροαίρετος, προοδευτικός άνθρωπος, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στο ΠΑΣΟΚ, είναι εγκλωβισμένος ψυχολογικά στην εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου ή στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αμέσως σε βλέπει ως αντίπαλο. Δεν θέλει να σε ακούσει. Νίκο, επιτρέψτε μου το ίδιο να το πω με λίγο διαφορετικά λόγια. Mm-hmm. Δεδομένου ότι εμείς έχουμε κάνει ειλικρινή πρόταση σε ανθρώπους με τους οποίους θα έχουμε δυσκολία να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Με τους ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που υπέγραψαν μνημόνια. Αλλά έχουμε κάνει ειλικρινή πρόταση ότι ξέρετε κάτι, έχουμε απλή αναλογική. Μιλάτε για προστασία της πρώτης κατοικίας. Μιλάμε και εμείς. Ελάτε να βάλουμε στο ίδιο τραπέζι. Όχι να συμφωνήσουμε αναγκαστικά. Ρε παιδί μου, εμείς έχουμε αυτή την πρόταση. Έλα να μου πεις που διαφωνείς και τι προτείνεις αντί γι' αυτό. Αυτό έχω ιερή υποχρέωση να το προτείνω. Όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ή στον Ανδρουλάκη, αλλά απέναντι στους προοδευτικούς ανθρώπους που ακόμα προσβλέπουν στον Αλέξη Τσίπρα ή στον Ανδρουλάκη. Αυτό σημαίνει να σέβεσαι την απλή αναλογική. Και βεβαίως είδατε ότι η απάντηση ήταν σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε μαζί σας. Μετά, και γνωρίζουμε μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, ναι. Δηλαδή, ελάτε αν χρειαστούμε την ψήφο σας, θα σας δώσουμε και ένα υπουργικό αυτοκίνητο. Προσωπικά, επειδή νομίζω μπορώ να το λέω εγώ, γιατί η θέση μου δεν είναι τέτοια που να μου το απαγορεύει, το βρίσκω ανήθικο αυτό το πράγμα. Βέβαιως είναι και ανήθικο, μα αυτή είναι η πολιτική τους. Ναι, αλλά όμως έτσι τους ξεπροστιάζεις. Τι του λες, ελάτε να μιλήσουμε και σου λένε όχι, ελάτε να πάρετε υπουργικά αυτοκίνητα. Οπότε νομίζω αυτό από μόνο ότι είναι μια νίκη του προοδευτικού κινήματος. Έτσι, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι το εξής. Πάνω σε αυτό. Εάν είχα πει εμείς δεν μιλάμε με αυτούς, τακτική κουκουέ, θα ερχόντουσαν άνθρωποι στον δρόμο που ακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ και θα μου λέγανε εσείς γιατί δεν μιλάτε με τους δικούς μας, να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Τώρα δεν έρχονται να μου πουν αυτό, ξέρεις τι έρχονται να μου πουν. Εσύ κάνεις προτάσεις στην ηγεσία μας για συνομιλίες, για να τα βρείτε πάνω σε πρόγραμμα και δεν έρχονται. Γιατί δεν έρχονται? Και η απάντησή μου είναι, ρωτήστε τους. Εμένα ρωτάτε. Έχει μεγάλη διαφορά. Και Νίκο, να κλείσω γιατί δεν απάντησα σε ένα σημαντικό κομμάτι. Βεβαίως. Περί προοδευτικής διεθνούς κτλ. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι πεποίθησή μας ότι το 2015 ήταν διεθνικό ζήτημα, δεν ήταν απλά εθνικό ζήτημα. Και δεδομένου ότι όλη μας προσπάθεια είναι να ξαναφέρουμε αυτό το όχι, να το κάνουμε ξανά επίκαιρο, να το επικαιροποιήσουμε και να το κάνουμε την αιχμή του δόρατος εναντίον της ελληλασίας των πολλών. Και αυτό πρέπει να είναι διεθνική προσπάθεια. Προφανώς, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μισό μου χρόνο, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, τον επενδύω στις προσπάθειές μας αυτή τη στιγμή με το Μέρα 25 της Ιταλίας, γιατί έχουμε χτίσει Μέρα 25 στην Ιταλία. Δύσκολο εγχείρημα. Έχουμε 8.000 μέλη. Μέρα 25 στη Γερμανία. Τώρα θα κατέβουμε στη Βρέμη. Η Γερμανία είναι η σύντροφή μας. Με τον Μπέρνι Σάντερς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το κουβενικό κομμουνιστικό κόμμα με το οποίο έχουμε πλέον αδελφοποιηθεί το Μέρα 25 με το κομμουνιστικό κόμμα της Κούβας. Με τον σύντροφο, εξαιρετικό άνθρωπο, τον Λόπεζ Ομπραδόρ, τον πρόεδρο του Μεξικού, ο οποίος ήμασταν μια μισή ώρα στο γραφείο του και μιλούσαμε πριν από 2 εβδομάδες και όταν φεύγαμε, μου πιάνει το χέρι πολύ θερμά και με συγκίνησε στο λέω αυτό. Μου λέει το μήνυμά μου στα μέλη του κόμματος, ενώ σε το Μέρα 25 είναι, μην το βάζετε κάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα πράγμα. Δεν είναι άλλο το διεθνές, άλλο το ελληνικό, άλλο το θέμα της ενότητας της αριστεράς. Είναι ένα πράγμα.
Συμφωνώ, έτσι είναι και βέβαια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, όσο ωραίο είναι το εγχείρημα αυτό, αλλά τόσο δύσκολο είναι, γιατί μιλάμε για άλλα μεγέθη, για γεωπολιτικούς συσχετισμούς περίεργους. Οι τάξεις των πραγμάτων διαρκώς μεταβάλλονται. Έχουμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο που ο οποίος υπήρχε αλλά έχει αλλάξει στρατόπεδο. Τώρα έχουμε είπα Κίνα και πολλά άλλα. Έτσι, το έχετε πει και σε άλλες φάσεις, ότι θα μείνουμε πια να είμαστε παρατηρητές ενός οικονομικού ποδοσφαίρου μεταξύ, όπου οι αιστείες θα είναι το δολάριο και το γουάν. Έτσι, αυτό θα μείνουμε να κάνουμε ως παρακολουθητές και μάλιστα σε μια χώρα που είναι καθημαγμένη σαν την Ελλάδα. Εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω, θα μπορούσα να διαφωνήσω, δεν έχει καμιά σημασία. Απλά προσπαθώ να, μιλώντας με κόσμο της αριστεράς στην καθημερινότητά μας, γιατί εκεί κινούμαστε, στους αγώνες μας, τα κινήματά μας και όλα αυτά τα πράγματα. Παρά το γεγονός ότι βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα, Γιάννη, υπάρχει μια ανοιχτοκαρδοσύνη, να το πω έτσι, από τη ΛΑΕ, η οποία δείχνει ότι ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα. Έτσι, διάβαζα προχθές αριστερό κείμενο από έναν άλλο σχηματισμό, ο οποίος και αυτός έβλεπε ότι ναι, θα μπορούσε να υπάρχει ένα μέτωπο σύγκλησης. Υπάρχουν όμως και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, π.χ. ο Ανταρσία. Θα έφερνε σαν αντιρρήσεις αυτά που τώρα είπα εγώ, ότι πώς μπορείτε να συζητάτε με το ΣΥΡΙΖΑ? Μα δεν συζητάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Να συζητήσετε. Εμείς τους είπαμε, ελάτε, θέλετε να μιλάτε και ξαναμιλάτε και λέτε και ξαναλέτε για προστασία της πρώτης κατοικίας. Ελάτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό. Και να σας πούμε εμείς. Ο διάλογος. Πότε απορρίπτει το διάλογο? Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου στείλε μήνυμα μέσα από την γραμματέα σου, θέλουμε να μιλήσουμε. Ναι. Θα του πω, όχι, δεν θα μιλήσουμε. Δεν θα μιλήσουμε. Άλλο μιλάμε και άλλο συμφωνούμε. Προφανώς. Έχει διαφορά, έτσι. Προφανώς. Ωραία, λοιπόν, τι να κάνουμε, Κώστα, να ακούσουμε, πες μας εσύ, είσαι επί της μουσικής. Εντάξει, θα ακούσουμε τραγούδι. Θα ακούσουμε τραγούδι. Διάλειμμα, τι λέει το τραγούδι στο πόδι σου? Διάλειμμα, τι λέει το τραγούδι στο πόδι σου? Στη μαύρη μου καρδιά άσπρα σήκωσα πανιά. Στη μαύρη μου καρδιά άσπρα σήκωσα πανιά. Και φτάσα σ' αυτά τα μέρη που κανένας δεν με ξέρει. Και φτάσα σ' αυτά τα που δεν έχει καλοκαίρι. Για σου βρέξει τα καλά, στον δρόμο το φάρδι προσπέρασε η ζωή. Να σου βρέξει νύτια, δίχως ρίζες τα κλαδιά. Κι αν μου δώσες να πιω, διψασμένος θα χαθώ. Σ' αυτή την ερημιά
μάντεψα μια μηδάνια. Κι άλφησε με στο χειμώνα, με στα κρύα, με στα χιόνια. Κι άλφησε με στο χειμώνα και φέρε ζωή και χρώμα. Γεια σου βρε ξενίπια που έχεις όλα τα καλά. Στο δρόμο το φαρδί με προσπέρα η ζωή. Γεια σου βρε ξενίπια δίχως ρίζες τα κλαδιά. Κι αν μου δώσες να πιω διψασμένος θα χαθώ. Είμαστε εδώ λοιπόν, εγώ θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, ότι είμαστε στο Ράδιο Μέρα, στην πρεμιέρα του σήμερα, σε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα που έχω εγώ, ο Νίκος Βασχόπουλος, με τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Να φύγουμε λίγο από τα αμιγώς έτσι προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και του κόσμου. Ακούσαμε πριν Δημήτρη Ζεβουδάκη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι μαζί μας εδώ πέρα. Και έχω μια έτσι υποχρέωση ηθική να τον παρουσιάσω. Γιατί κακά τα ψέματα. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν και μια δική του ιδέα η δημιουργία του ραδιοφώνου εδώ. Έχει διατελέσει και αυτός ραδιοφωνικός παραγωγός στο παρελθόν. Είναι ένα επιπλέον στοιχείο που μας δένει και με τον Γιάννη του Βαρουφάκη τελικά έχουμε ένα κοινό σημείο εδώ πέρα. Και θα τον βάλω στη συζήτηση του Δημήτρη Ζεβουδάκη. Και θέλω να ενώσω δύο θέματα σε ένα, για να είμαι και σύντομος. Σήμερα είναι η μέρα απεργίας. Σήμερα απεργεί το μεγαλύτερο σωματείο στο δημόσιο τομέα, η εκπαιδευτική. Έτσι, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ μαζί. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι των συναδέλφων σου καλλιτεχνών. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο θέαμα ακρόαμα, οι οποίοι βάλλονται αυτή τη στιγμή με ένα νόμο παντελώς ανεξήγητο και σε πολλά σημεία του θολό και εξόχως σκοτεινό. Δημήτρη, ξεκίνα από όπου θέλεις. Ναι, να αποκαταστήσω καταρχάς μια αλήθεια. Νομίζω ότι η ιδέα για την δημιουργία του παραρτήματος του Ράδιο Μέρα στην Θεσσαλονίκη είναι παλιά σε ό,τι αφορά την ζωή του κόμματος, το οποίο είναι και ένα νεότευτο κόμμα. Η πανδημία λίγο από εδώ, λίγο αυτές οι περιορισμοί που υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια ρίξαν αυτή την υπόθεση πίσω. Ορίμασε το πράγμα και αν το θέλεις, ναι, σε ό,τι με αφορά, ίσως έδωσα όντως μια τελική όθηση διαθέτοντας τίποτα περισσότερο από τον εαυτό μου σε αυτήν την ιστορία, γιατί είναι κάτι που το αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο και το ξέρεις καλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των καλλιτεχνών, δεν θα σταματήσω. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι είχαμε την τιμή να μας εξαιρέσει ο κύριος Μητσοτάκης από την αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τα σωματεία. Εντάξει, ωραίο ήταν αυτό. Μας δέχτηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας και μας έστειλε ο Πρωθυπουργός. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά που λέμε. Και τι είναι αυτό που λέμε? Ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αποσύρτε τώρα το ΠΙΔΕΛΤΑ, εξαιρέστε τώρα τις καλλιτεχνικές ιδιότητες και τα επαγγέλματα και πάρα πολύ απλά δώστε μας χρόνο επιτέλους να αυτορυθμιστούμε, να ετοιμάσουμε όλα αυτά τα εργαλεία για την δημόσια διαβούλευση που δεν πρέπει να γίνει ούτε μέσα σε υπουργικά γραφεία και κονκλάβια, παρά πρέπει να περιλάβει όλους τους θεσμικούς φορείς και πάνω απ' όλα τα εργασιακά μας σωματεία, τα οποία είναι ενεργά μαζικοποιημένα και μπορούν να δώσουν όθηση σε ό,τι αφορά τις λύσεις για τα ζητήματα που έχουν προκύψει και είναι χρόνια, δεν είναι τώρα. Να υποθέσω ότι κατά την προσφυλή τακτική του,
του Υπουργείου δεν προηγήθηκε κανένας διάλογος. Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι, βέβαια. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας αυτής της κυβέρνησης είναι ο μονόλογος. Είναι οι ανακοινώσεις. Μα καταρχάς η χώρα διηγείται με κοία τα χρόνια έτσι. Θυμάστε την περίπτωση του φοβερού καλλιτεχνικού Μητρώου, το οποίο είναι μια σωστή κίνηση, είναι στη σωστή κατεύθυνση, να το πω πιο σωστά. Λοιπόν, τι έγινε πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Γιατρομανολάκης είχε δεσμευθεί ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, να αποτελέσει χρηματοδοτικό μηχανισμό. Μόνο αυτό αποτέλεσε. Έχουμε μια στατιστική από το Σύλλογο Μουσικών Βορειοελλάδος, γιατί δουλεύουμε, όσο και αν φαίνεται περίεργο, έτσι, για τα σωματεία. Δεν ισχύει αυτό, δουλεύουν τα σωματεία. Τα σωματεία έχουν μαζικοποιηθεί ακριβώς γιατί τα προβλήματα έχουν γιγαντωθεί, έχουν ξεχυλήσει στην κοινωνία και ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη από επικοινωνία, από αλληλεγγύη και λύσεις τώρα. Κάναμε ένα ψηφιακό εργαλείο λοιπόν και έχουμε καταγράψει για το καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας 150.000 ανθρώπους σε όλο το φάσμα της πολιτιστικής παραγωγής. Από κουκλοθέατρο μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, ακόμα και τους εικαστικούς που πάντα τους ξεχνάμε. Τι έγινε τώρα. Έστησε το Μητρό και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε ένα πάρα πολύ ωραίο κόσκινο, βάζοντας κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες. Έτσι, ότι μέχρι τότε μπορείτε να γραφτείτε, μετά δεν μπορείτε να γραφτείτε. Για παράδειγμα. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, έχουν αποφοιτήσει παιδιά από τις μουσικές σχολές, τις πανεπιστημιακές σχολές. Αυτή η αυτοδίκαια δεν έπρεπε να γραφτούν στο Μητρό. Γιατί δεν γράφονται. Λοιπόν, κάνανε ένα κόσκινο και καταλήξαμε στο εξής. Από αυτόν τον κόσμο που περίπου ήταν γύρω σε 150.000 άνθρωποι, οικογένειες, θέλω να πω, αποζημιώθηκαν 17.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Πάντως, σε αυτό θα ήθελα να απαντήσει και ο Γιάννης και εσύ Δημήτρη, γιατί σε αφορά το ερώτημα. Την δική σου εμπλοκή σε αυτήν την περιπέτεια που λέγεται υποψηφιότητα με το ΜέΡΑ25. Πού βλέπεις, σε ποια σημεία βλέπεις, ως ανήσυχος πολίτης, εντάξει, είσαι άνθρωπος που ζεις εδώ πέρα, σε γνωρίζουμε, ξέρουμε ποιες είναι οι αγωνίες σου, οι αγώνες σου. Πού βλέπεις προσανατολισμένα να είναι στοχευμένες οι δικές σου παρεμβάσεις σε αυτή την ιστορία που λέγεται ενασχόληση με τα κοινά και μάλιστα και με το κοινοβούλιο. Και η ερώτηση αφορά και τον Γιάννη, γιατί υποψιάζομαι ότι όταν είχες την έμπνευση να προτείνεις στο Δημήτρη Βουδάκη να είναι υποψήφιος με το ΜέΡΑ25, τι είναι αυτά τα οποία εκτίμησες και πού πιστεύεις ότι θα φαινόταν χρήσιμο σε αυτό το κομμάτι. Η πιο εύκολη ερώτηση που μου έχεις κάνει. Οι άλλες ήταν δύσκολες. Σε σχέση με αυτήν. Κοίταξε. Τον Δημήτρη, βέβαια, τον ξέραμε όλοι ως μουσικό. Δεν τον γνώριζα προσωπικά μέχρι που τον γνώρισα εν μέσω πανδημίας. Και στο πλαίσιο των υπεράνθρωπων προσπαθειών του Συλλόγου Μουσικών Βόρειας Ελλάδας και του Δημήτρη και των συντρόφων του και των φίλων του και των συνεργατών του να κρατήσουν όρθιο τον κόσμο του πολιτισμού, της μουσικής αλλά και γενικότερα του πολιτισμού σε αυτή την πόλη. Έτσι γνωριστήκαμε. Ως βουλευτής Θεσσαλονίκης, σε μια σημάζωξη γνωριστήκαμε και από εκεί πέρα εμείς ως ΜέΡΑ25 που πάντα προσπαθούμε να βοηθούμε τις αυτοδιαχειριζόμενες συνδικαλιστικές συνεταιριστικές προσπάθειες στηρίξαμε. Βλέποντας έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο ασχολείται με τους μουσικούς αλλά και με τους αγρότες στην περιοχή εδώ, την ευρύτερη της Βορείας Ελλάδας, με τους φοιτητές, ο οποίος είχε την αγωνία συνεχώς να πιέζει εμάς που είμαστε στη Βουλή ή και άλλους. Αναδείξτε αυτό. Αναδείξτε το άλλο. Αναδείξτε το τρίο. Εμείς προσπαθούσαμε να το κάνουμε. Αλλά ήταν ένας βομβαρδισμός από πράγματα που ήθελε και στήριζε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Οπότε κάποια στιγμή, αυτό ρε μου λέει, δεν νομίζεις ότι εσύ θα έπρεπε να είσαι βουλευτής, να χρησιμοποιείς την έδρα τη βουλευτική για να προωθείς όλα αυτά τα ζητήματα χωρίς να χρειάζεται σε διαμεσολαβητή. Και έτσι προέκυψε η πρόταση. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό, μεγάλη τιμή για μένα και την οικογένειά μου. Να χρησιμοποιείς την έδρα τη βουλευτική για να προωθείς όλα αυτά τα ζητήματα χωρίς να χρειάζεται σε διαμεσολαβητή. Και έτσι προέκυψε η πρόταση. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό, μεγάλη τιμή για μένα και την οικογένειά μου. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι τον Γιάννη τον Βαρουφάκη δεν τον γνώρισα. Θέλω να σας πω λίγο το εξής σε σχέση με το ερώτημα.
Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω σταχυολογήσει, Νίκο, ότι τώρα τις διαμορφώνω. Θεωρώ ότι θέλει δουλειά. Και αν υπάρξει θεσμικός ρόλος, πιστεύω ότι θα έχω ρίξει το Μέρα 25 στο σημείο στο οποίο, στα σημεία στα οποία θα πρέπει και θα έχω την δυνατότητα, αν το θέλεις, να παρέμβω. Αυτό που διαπιστώνω σε κάποιες δοκιμαστικές πτήσεις είναι ότι θέλει πραγματικά δουλειά. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνεις να μιλάς, ας πούμε, στον αγροτικό κόσμο που έχει υποστεί κακοποίηση απίστευτη, ας πούμε, ειδικά εδώ στην Β' περιφέρεια που ζω εδώ και 22 χρόνια, και να μην ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο τον εργασιακό τους, στον χώρο της διάθεσης της παραγωγής τους, στο ασφαλιστικό τους. Ας πούμε, το ξέρετε ότι οι χείρες των αγροτών δεν δικαιούνται σύνταξη. Δηλαδή συμβαίνουν παρανοϊκά πράγματα. Ναι. Εντάξει. Αυτά λοιπόν πρέπει να καθίσεις κάτω, να επιμορφωθείς και σιγά σιγά να δεις πού μπορείς να λειτουργήσεις. Για μένα το πρόκλημα είναι να μην, και βέβαια έχουμε αισιόδοξα μηνύματα γι' αυτό, σε καμία των περιπτώσεων να μην λείψει το Μέρα 25 από τη Βουλή. Αυτό είναι το πρόκλημα για μένα. Βάζω το όνομά μου και την υπογραφή μου έτσι με θάρρος δίπλα ή κάτω, αν θέλετε, από αυτή την προσπάθεια, όπου θέλετε. Την πιστεύω, την εκτιμώ βαθιά. Και αν υπάρξει θεσμικός ρόλος, νομίζω ότι θα τα αντιμετωπίσουμε μαζί. Μάλιστα. Έχω κλείσει και ιδιαίτερα μαθήματα με τον γραμματέα, σας το λέω. Ψάχνοντας να βρει κανείς τις επαρκίες του Δημήτρη, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολλές, γιατί είμαστε πολυεπίπεδα όντα οι άνθρωποι, έτσι, καμιά φορά ανακαλύπτουμε και τάλαντα τα οποία δεν ξέραμε ότι τα είχαμε. Νομίζω ότι μια καλή αφετηρία για τον καθένα ξεχωριστά, γιατί πιστεύω ότι δεν είμαστε όλοι για όλα. Έτσι. Αυτό που λέει η ψυχή μας, δηλαδή αυτό στο οποίο έχουμε ταχθεί. Θέλω να πω ότι για σένα μια εξαιρετική αφετηρία είναι ασφαλώς τα θέματα του πολιτισμού, ασφαλώς τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον κλάδο σου, τα οποία τα ξέρεις, έχεις ασχοληθεί και συνδικαλιστικά σε αυτό. Είσαι πρόεδρος εδώ πέρα στον Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Ο Σύλλογος, παρεμπιπτόντος το σωματείο μας, εκτιμά ιδιαίτερη την πρόταση που μου έγινε και πραγματικά νιώθω ότι έχω την πλήρη στήριξη των συναδέλφων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Τώρα εντάξει, για να πάμε λίγο τη συζήτηση και σε πιο προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι εμείς που σε γνωρίζουμε ως φίλο, ως συμπολίτη μας, ως δρόν μέλος της τοπικής κοινωνίας εδώ πέρα, το θεωρήσαμε και λίγο σε μια φυσική συνέχεια αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή πολύ κοντά στην πραγματική φύση του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με ό,τι βασανίζει τον κόσμο και την πόλη. Θέλω να σημειώνω, αν μου επιτρέψεις, Νίκο, και εσύ Γιάννη, ότι εδώ και τόσο καιρό που η καταστολή στη Θεσσαλονίκη έχει αγγίξει όρια πραγματικά παράνοιας, αυτό το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση και μιλάω ως Θεσσαλονικιός έτσι με πίκρα, είναι ότι άνθρωποι δημοκράτες, έτσι, καταξιωμένοι δημοκράτες, έτσι, στην κοινωνία μας, με αριστερό πρόσημο, δεν τους είδα ούτε μία στιγμή έξω από τη γενική ασφάλεια να υπερασπιστούν τα παιδιά τα οποία από ένα σημείο και μετά, ανεξάρτητα της πολιτικής ιδεολογικής τους θέσης, είναι κρατούμενοι. Είναι κάτι με καίει, με ταλανίζει πάρα πολύ άσχημα και είναι μια κριτική την οποία την ασκώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Τα νέα ήταν τα εξής, γιατί οφείλω να το πω γι' αυτό. Πού να πρωτοπάνε, λέει, αυτοί οι άνθρωποι, μιλώντας για τους ανθρώπους του Μέρα. Είναι αναγνωρίσιμο δηλαδή ότι στην Αθήνα όντως οι άνθρωποι του Μέρα επιτελούν αυτό το έργο. Σε ό,τι με αφορά λοιπόν, να και ένα πεδίο δράσης λαμπρό για μένα, που πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί. Το ευχόμαστε εμείς, το ευχόμαστε και σε κάθε περίπτωση. Εμείς νομίζουμε ότι μόνο θετική μπορεί να είναι αυτή η παρουσία σου, η εμπλοκή σου στα πράγματα, και ευχόμαστε να δοθεί ευκαιρία για να το δείξεις με τον πιο έτσι λαμπρό τρόπο. Τώρα, Γιάννη, δεν θα την αφήσουμε να απάντη την ερώτηση αυτή. Ξαναγυρνάω στην ημέρα, την μεγάλη απεργιακή ημέρα σήμερα, σε ένα πολύ μεγάλο σωματείο. Εγώ θα πω έτσι άλλα 10 λεπτά. Είναι ο δαίμον του ραδιοφόρου εδώ πέρα, ο οποίος λειτουργεί με τον αγχωτικό τρόπο. Έχω πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να είμαστε για μένα και μέχρι το βράδυ εδώ πέρα. Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Η κυβέρνηση έχει κάνει θαραλέα βήματα προς την ιδιωτικοποίηση των πάντων. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για το Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένα. Η αγάπη της υπουργού μου, της κυρίας Κεραμέως, για ό,τι μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, δεν κρύβεται.
Δεν κρύβεται. Και θέλω την άποψή σου λίγο, γιατί έχεις περάσει από πανεπιστημιακές έδρες, έχεις εργαστεί ως καθηγητής σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και αλλού. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία που λέγεται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με δύο λόγια. Δεν θέλω πάρα πολλά πράγματα, γιατί θέλω να πούμε μια-δυο ερωτησούλες ακόμη. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκαλύψει ότι με τον τρόπο αυτό η κυρία Κεραμέως θα προσπαθήσει, αξιολογώντας τους, να κατηγοριοποιήσει το δημόσιο σχολείο, να το χωρίσει σε κατηγορίες, σε καλά και κακά, όπως συμβαίνουν σε πάρα πολλές περιοχές της Αγγλίας, έτσι, σχολεία τα οποία δεν πήραν καλές αξιολογήσεις και άρα υποβαθμίστηκαν ή οδηγήθηκαν και στο κλείσιμο, σχολεία τα οποία πήραν καλές αξιολογήσεις, τα χρηματοδοτούμε, τα προωθούμε, τα ιδιωτικοποιούμε κτλ. Έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν έχουν να φοβηθούν κάτι οι εκπαιδευτικοί που σχετίζεται με την αξία τους ως εκπαιδευτικοί και ως επιστήμονες, αλλά κυρίως οι απότεροι στόχοι της κυβέρνησης που είναι αυτοί και είναι αποκαλυμμένοι πλέον, δεν έχει μείνει τίποτα κρυπτό. Σ' ακούω. Πού ξεκινάει κανείς? Πρώτον, έχω μεταναστεύσει δύο φορές λόγω της αξιολόγησης. Ένας λόγος που έφυγα από τη Βρετανία το 1988 και πήγα στην Αυστραλία ήταν γιατί ολόκληρο το πανεπιστημιακό σύστημα υποβαθμίστηκε μέσα από μια διαδικασία ποσοτικοποίησης των αξιών. Αυτό είναι αξιολόγηση. Δεν είναι αξιολόγηση. Αυτό είναι αξιολόγηση. Ποσοτικοποίηση των αξιών με αποτέλεσμα την απαξίωση των αξιών και την υποχώρηση της δύσκολης γνώσης. Αυτό κάνει το θασερικό σύστημα. Για θασερικό είναι η διδάξεις το ξεκίνησε. Το 88 λοιπόν πήρα το νομάτιό μου και έφυγα από το Cambridge και πήγα στο Sydney. Πραγματικά ήταν μια απελευθέρωση το να βρίσκομαι πάλι σε ένα βρετανικού τύπου πανεπιστημιακό σύστημα χωρίς την αξιολόγηση της Thatcher. Μέχρι που το 95 ήρθε η αξιολόγηση της Thatcher στην Αυστραλία και άρχισα και εγώ πάλι να μετράω μέρες μέχρι να μεταναστεύσω ξανά. Ένας από τους βασικούς λόγους που έφυγα και ήρθα στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν αυτό. Το πρώτο πράγμα που ήμουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προειδοποιώντας τους συναδέλφους μου για αυτό που θα έρθει. Την αξιολόγηση, την απαξιολόγηση. Και εγώ τη λέω απαξιολόγηση. Γιατί δεν είναι αξιολόγηση, είναι απαξιολόγηση. Ναι, ναι, ναι. Και εξηγούσα την πολιτική οικονομία του τρόπου με τον οποίο ο θατσερισμός, ο νεοφιλελευθερισμός εισβάλλει στα δημόσια σχολιά και στα δημόσια πανεπιστήμια, στα δημόσια νοσοκομεία, στα δικαστήρια, μέσα από μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης των αποδόσεων των εργαζόμενων σε αυτά, με στόχο τη χειραγώγησή τους. Γιατί το μεγάλο ερώτημα είναι. Είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι και φιλελεύθερο σε την τελική ανάλυση. Οι φιλελεύθεροι στοχαστές, σαν τον Τζον Στιούαρτ Μιλ του 19ου αιώνα, θέταν ένα ερώτημα στην προσπάθειά τους να αμφισβητήσουν την εξουσία του κράτους. Που είναι πολύ καλό πράγμα να αμφισβητήσει την εξουσία του κράτους. Θέταν το ερώτημα, ποιος θα μας προστατεύσει από τους προστάτες. Το ερώτημα σε σχέση με την αξιολόγηση είναι, ποιος θα αξιολογήσει τους αξιολογητές. Γιατί αν βάλεις, πάρε το δημόσιο όπως είναι και βάλεις το τμηματάρχη Α να αξιολογεί όλους τους υπόλοιπους, καταστραφήκαμε. Έτσι, γιατί 10 ικανοί υπάλληλοι που υπάρχουν από κάτω χαλάνε την πιάσα για το τμηματάρχη Α, ο οποίος δεν είναι της ίδιας ποιότητας και θα τους θάψει στην αξιολόγησή του. Έτσι δεν είναι? Στο πανεπιστήμιο, αν βάζαμε στο πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 80, πες τώρα να μην μιλάμε για σημερινούς συναδέλφους, τότε που έγινε η μεγάλη μεταρρύθμιση από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Το 83. Αν είχε βάλει εκείνους που ήταν καθηγητάδες και επιχούντας και λίγο μετά, να αξιολογήσουν τους υπόλοιπους. Και αυτό γινότανε. Αυτό γινότανε. Έχεις αναπαραγωγή της αναξιοκρατίας. Αυτό έχεις. Η δική μας πρόταση του Μέρα 25 είναι αξιολόγηση από τους ίδιους τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι να αξιολογούν τους δασκάλους. Πώς? Να σου δώσω ένα πολύ απλό πράγμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πες ότι κάθε δάσκαλος ξέρει ότι είτε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο πανεπιστήμιο, δεν έχει σημασία, ότι μια φορά στα 10 χρόνια ή 6 μήνες θα είσαι αξιολογητής. Δεν θα κάνεις μάθημα, θα αξιολογείς. Θα πας σε μια άλλη γωνιά της χώρας και θα μπαίνεις στις τάξεις, θα παρακολουθείς τα μαθήματα και θα αξιολογείς το σχολείο, όχι τον συγκεκριμένο δάσκαλο, για να υπάρχει ένας τρόπος το σύστημα να αξιολογεί τον εαυτό του. Αλλά στο πλαίσιο της συμμετοχής. Σήμερα εγώ αξιολογώ το Ζερβουδάκι, αύριο ο Ζερβουδάκης θα αξιολογήσει εμένα. Να δημιουργεί μια κουλτούρα όπου όλοι
αξιολογούμε συνεργατικά το σύστημα το οποίο χτίζουμε. Εκείνοι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που έρχεται από το Υπουργείο, είτε είναι ο ένας είτε ο άλλος, τα ίδια πράγματα θα κάνουν σε τελική ανάλυση. Θέλουν να φτιάξουν μια κάστα αξιολογητών, οι οποίοι θα ποσοτικοποιούν τις αξίες, με αποτέλεσμα οι αξίες να υποχωρούν. Το αποτέλεσμα στη Βρετανία, γιατί αναφέρθηκε στη Βρετανία, είναι αν πας σήμερα σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Βρετανίας και το συγκρίνεις με το πανεπιστήμιο που σπούδασα εγώ, πώς ήταν τότε, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, θα δεις απαστράπτω τα πανεπιστήμια, ενώ εμείς ήμασταν στη μιζέρια. Έτσι, δεν είχαμε καλοριφέρστα στις αίθουσες, δεν υπήρχαν πισίνες. Και πολύ συμβαίνει και τώρα. Τώρα, εντάξει, όχι, τώρα είναι απαστράπτοντα. Όχι, όχι, μιλάω για τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Α, ναι, ναι. Στην Βρετανία όμως είναι απαστράπτοντα. Ναι, ναι. Τα κτίρια είναι τέλεια. Οι μπροσούρες γυαλίζουν. Τα sites στο διαδίκτυο είναι καταπληκτικά. Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι το 1/10 από αυτό που ήταν πριν 30-40 χρόνια στη Βρετανία. Λόγω αυτής της διαδικασίας. Ναι. Δεν μπορεί να κλείσει το ζήτημα εδώ πέρα. Όχι, γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα. Και ανοίγουμε ζητήματα. Το κατέχω πάρα πολύ καλά, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι στην εκπαίδευση τα πράγματα δεν μπορούν να υπάρχουν φόρμες αξιολόγησης όπως θα μπορούσε να υπάρχει για παράδειγμα στον ΟΤΕ ή στην ΔΕΗ ή στο σύστημα εκεί. Στην εκπαίδευση υπάρχουν παράγοντες που δεν είναι μετρήσιμοι. Ούτε στις επιχειρήσεις μπορεί να υπάρχει. Έτσι. Οι σοβαρές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν φόρμες, παιδιά. Λοιπόν, Γιάννη, τώρα λυπάμαι που υπάρχουν ένα σωρό πολύ ωραία ερωτήματα που ήθελα να κάνω, τα οποία αν τα ανοίξουμε τώρα είναι καταιγισμός. Δηλαδή, πληστηριασμοί. Δηλαδή, η νέα απόφαση οδοστρωτήρας του Αρείου Πάγου για την δυνατότητα που δίνει στις εταιρείες διαχείρισης των δανείων να μπορούν να πραγματοποιούν πληστηριασμούς. Επίτρεψέ μου μια διακοπή εδώ. Μην τα ρίχνουμε στον Άριο Πάγο, βρε παιδιά. Τι περιμένουμε να κάνει ο Άριος Πάγος. Δεν τα ρίχνουμε στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος έχει μια νομοθεσία την οποία πρέπει να εφαρμόσει. Το πρόβλημα είναι αυτοί που νομοθέτησαν. Ναι, του services. Υποτίθεται ότι ο Άριος Πάγος είναι μια ανεξάρτητη αρχή όμως. Είναι ανώτατο δικαστήριο. Εγώ τα λέω σαν, με αθωότητα αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτή τη στιγμή θα βορεθώ να υπερασπίζομαι τον Άριο Πάγο. Όσο να φαίνεται περίεργο. Δεν όλα υπερασπίζομαι. Έτσι. Καταλαβαίνω θα έπρεπε να κάνω. Αλλά εδώ έχουμε ένα κοινοβούλιο, του οποίου τα τρία μεγάλα κόμματα πάνε και ψηφίζουν τον Ηρακλή. Τι να σου κάνει ο Άριος Πάγος. Έτσι. Δηλαδή, να το πω και λίγο διαφορετικά, θα ήταν και αντιδημοκρατικό ένα δικαστήριο να καταρρύπτει τη νομοθεσία της πλειοψηφίας της Βουλής. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, άκουσον, και ζητάει από την κυβέρνηση να κάνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να σταματήσει τους πληστηριασμούς μέχρι τις εκλογές. Πρώτον, εμείς, Αλέξη, δεν κατεβαίναμε στους δρόμους λέγοντας ότι η ΠΝΠ είναι αντιδημοκρατική διαδικασία. Ένα αυτό. Δεύτερον, πες ότι το κάνει η κυβέρνηση. Και πες ότι γίνεσαι πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές. Και τι θα κάνεις μετά. Εσύ δεν έχεις πει ο ίδιος ότι δεν θα καταργήσεις τον Ηρακλή. Δεν έχεις πει ότι φοβάσαι ότι θα καταπέσουν οι δημόσιες εγγύησεις στα αρπακτικά. Αυτά τα δύο μαζί, τι σημαίνει, ένα πράγμα σημαίνει να τα βάλεις αυτά τα δύο μαζί. Δεν θα καταργήσει τον Ηρακλή, τι σημαίνει αυτό. Δεν θα καταργήσει τα αρπακτικά ταμεία. Δεν θα τους πάρεις τα δάνεια. Θα συνεχίσει η πώληση των δανείων των ανθρώπων στα αρπακτικά ταμεία. Τα αρπακτικά ταμεία είναι αρπακτικά. Τα αγοράζουν αυτά τα δάνεια για να τα σκοτώσουν. Για να τα βγάλουν στο σφυρί, να βγάλουν τα λεφτά στα Cayman Islands. Λες ότι δεν θα τους σταματήσει να το κάνουν αυτό. Και φοβάσαι μην πάνε δημόσια χρήματα εγγύησης σε αυτά τα ταμεία. Δηλαδή θέλεις αυτά τα ταμεία να τα βγάλουν από τους πληστηριασμούς και να μην τα πάρουν από το δημόσιο. Σωστά. Να μην τα πάρουν από το δημόσιο. Αλλά όχι να τα βγάλουν από τους πληστηριασμούς. Δηλαδή ουσιαστικά λες ότι θες περισσότερους πληστηριασμούς για να μην εκπέσουν. Οπότε και αυτό υπάρχει μέσα το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή, για να τους εκθέτουμε με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Λέει τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ λέει θα σας προστατεύσω την ώρα που λέει δεν θα σας προστατεύσω. Ναι, όταν του δόθηκε ευκαιρία να το κάνει, δεν το έκανε όμως. Έκανε το αντίθετο. Έτσι.
δημιούργησε το πλαίσιο ακριβώς, για την αρπαγή. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τα αφήνω ανοιχτά. Απλά τα θέτω υπόψη των ακροατών ότι υπήρχαν και άλλα ζητήματα. Η άνοδος των επιτοκίων, την οποία παρατηρούμε σε ραγδαία εξέλιξη την περίοδο αυτή. Την ίδρυση οργανισμού κοινωνικής κατοικίας, η οποία είναι στις ιδέες, στις προτάσεις του Μέρα. Αυτό το θλιβερό και τρομερό Ταμείο Ανάκαμψης και η λάθος χρήση του. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας είχε δοθεί ο χρόνος να το κουβεντιάσουμε και αυτό το πράγμα. Κοίταξε, είναι κάποια ερωτήματα τα οποία θα μπορέσουν να μπουν και το βράδυ. Ακριβώς. Ναι, θα μπορέσουν να μπουν και το βράδυ. Ας αφήσουμε λοιπόν και κάτι στο... Να θυμίσουμε λιγάκι στον κόσμο ότι η απόψινή εκδήλωση, λοιπόν, σωστά έκανε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και μου το θύμισε, ότι θα μεταδοθεί live από την συχνότητα του ραδιοφώνου, το www.radiomera.gr. Άρα στις 7 θα είμαστε σε ζωντανή σύνδεση για να δώσουμε... Και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του Μέρα. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του Μέρα, ναι. Και στο Earth News. Πάρα πολύ ωραία. Μου επιτρέπετε να προσθέσω δύο πραγματάκια. Βεβαίως. Ένα. Το Ράδιο Μέρα έχει εφαρμογή στα κινητά σας. Είτε έχετε iPhone, είτε έχετε Android, κατεβάστε το Μέρα 25. Μπείτε, θα πατήσετε Μέρα 25 και θα κατέβει η εφαρμογή, η οποία σας δίνει άμεση πρόσβαση μέσα από αυτό το app στο Ράδιο Μέρα, στα νέα του Μέρα, και όσοι από εσάς, όσοι είστε μέλη, θα μπορείτε να μπαίνετε και στην περιοχή μελών για να ψηφίζετε κανονικά στα δημοψηφίσματα τα ηλεκτρονικά που κάνουμε στο πλαίσιο της εσωτερικής μας δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα. Από και ένα δεύτερο. Ακούμε. Σε λίγο θα πέσει το σήμα της εκπομπής μας. Έτσι, κλείνοντας. Το σήμα της εκπομπής του Ράδιο Μέρα. Να σας πω την ιστορία του. Γιατί ακούσετε ένα βιολί. Δεν είναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πάω. Είναι 1996. Είμαι υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών των τεταρτοετών φοιτητών οικονομικών σπουδών στο Σίδνεϊ. Οι φοιτητές εκεί είχαν την επιλογή να τελειώσουν στα 3 χρόνια με ένα σκέτο πτυχίο ή να πάρουν ένα αναβαθμισμένο πτυχίο αν κάτσουν και ένα 4ο χρόνο. Κάτσε με τα πτυχιακό, honors students. Και ήμουν υπεύθυνος για αυτούς τους 30-40 καλούς φοιτητές που πηγαίνανε και για το 4ο έτος. Έρχεται στο γραφείο μου μία φοιτήτρια, ήταν 2 μήνες πριν το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς. Και ήταν από τις καλές φοιτήτριες, από τους πολύ καλούς φοιτητές που είχαμε. Και μου λέει, κύριε Βαρβάκη, λέει, ήρθα να σας χαιρετήσω, το παρατάω. Λέω, βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, 2 μήνες, έφαγε το γάιδαρο και τη μισή ώρα, μένει μισή ώρα. Μου λέει, δεν γίνεται. Λέω, γιατί έχω, μου λέει, ένα συγκρότημα, μαζί με άλλες 2 κοπέλες, 3 κοπέλες, 4 κοπέλες σύνολο. Μουσική. Και τώρα μόλις μας δώσανε ένα project από την όπερα του Σίδνη. Αυτές ροκάδες ήταν. Mm-hmm. Ροκούδες. μου δώσανε, λέει, ένα συμβόλαιο από την όπερα του Σίδνη. Δημιουργείται μία νέα κόπια της ταινίας του 33 Λούλου. Εκείνη καταπληκτική ασπρόμαυρη ταινία, ένα αριστούργημα, και θα τη δείξουν τη νέα κόπια στην όπερα του Σίδνεϊ με εμάς να παίζουμε το soundtrack, τη μουσική, γιατί βουβή ταινία ήταν, που έγραψα εγώ, λέει η κοπέλα. Από εκεί βγαίνει αυτό το βιολί. Αυτή είναι η καταγωγή του. Και δεν πήρε πτυχίο οικονομικών ποτέ και έκανε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έκανε αυτό που πρόσθεσε η ψυχή της. Λοιπόν, εδώ πάμε σε αποφώνηση. Εγώ δηλώνω χαρούμενος για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι κοιμάθηκε στα πλαίσια που θέσαμε από την αρχή. Νομίζω ότι ήταν πολύ ανθρώπινη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ από το Ράδιο Μέρα σας αφήνουμε. Αφήνουμε τον Γιάννη τον Βαρουφάκη για να τον παραλάβει ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη στο απόγευμα, στην απογευματινή εκδήλωση που θα γίνει στο θέατρο Φαργκάνη. Τον Δημήτρη Ζερβουδάκη ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του στην κουβέντα και βεβαίως τον Κώστα τον Πουλή, ο οποίος μας έκανε σήμερα την ηχοληψία. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ραδιομέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο.